Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το ψυχιατρίο στο Λίμπερο 107,4. Για ακόμα ένα πρωινό μεσήμερο κοντά σας στους 107,4. Παρεούλα μέχρι και τις 10. Σε μια εκπομπή η οποία σήμερα θα ασχοληθεί με το κέρλινγκ, με... Σε άλλο σενάριο θα συνέβαινε αυτό. Το λακρός, ε. Έλα μπορεί, εντάξει, τι σε άλλο σενάριο δεν ήταν. Και να αποκλειόταν ο ΠΑΟΚ, δεν θα ασχολιόμασταν. Δεν αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ όμως. Ποιος τα είπε εδώ? Ποιος τα είπε τώρα? Εγώ έκανα ξεμάτιασμα όλη τη φορά. Καλά το ξεμάτιασμα, ποιος το έφερε? Την τεχνογνωσία του ξεματιάσματος. Ποιος ανέβασε τη φωτογραφία του ΠΑΟΚ Σακίου από το Βέλγιο, παντού. Τρεις εβδομάδες συζητάμε για τον Άκπο που ξεμάτιασμα. Και πήρε μεταγραφή. Ναι. Πάμε στην είδηση της ημέρας. Θα πάρουμε κανένα ποσοστό από αυτή την μεταγραφή? Γιατί συντελέσαμε έστω για το λαδάκι. Για το λαδάκι που... Πάμε λίγο να δώσουμε την είδηση. Δεν με ακούω, Πατμανίδη. Βάλω το σε άλλη τρύπα. Όλα είσαι τέρμα. Ο Τσουμπάκ που μου είχε συμφωνηθεί να αποχωρήσει για τη Middlesbrough πριν το παιχνίδι, κάθισε, έπαιξε το παιδί, έδωσε ό,τι είχε. Ουσιαστικά συμμετείχε στο πρώτο γκολ της ομάδας, αφού είναι η assist δική του. Ξέχωρα αν πρόλαβε ο Βερντόγκεν τον Γιαννούλη. Ό,τι και να συνέβαινε, ο Γιαννούλης θα μπαίνει με την μπάλα μέσα δηλαδή. Από το γύρισμα του Ακπομ έτρεξε και πάρα πολύ, πίεσε και πάρα πολύ, έδωσε τις μάχες του. Φεύγει από τον ΠΑΟΚ με ψηλά το κεφάλι και μια μεγάλη πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τον κρατήσει άλλο, γιατί είχε συμφωνηθεί πριν το παιχνίδι ότι θα παίξει με την Μπενφίκα και μετά θα αποχωρήσει. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι ο ΠΑΟΚ κάνει έναν αγώνα δρόμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να αποκτήσει τον αντικαταστάτη του και να προλάβει να παίξει με την Κράσνοντα. Ευελπιστούμε σήμερα, αύριο, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν έχει κλείσει κάποιος. Υπάρχουν τρεις επιλογές. Μία εξ αυτών αυτή που σας λέγαμε χθες, του Τσόλακ, του Γερμανοκροάτη, της Ριέκα. Ευελπιστούμε ότι άμεσα θα κλείσει ο παίκτης και θα έρθει για να αγωνιστεί στα πολύ σημαντικά παιχνίδια της ομάδας απέναντι στην Κράσνονταρ. Κάποιος θα πει είναι δυνατόν να φεύγει τώρα, από τη στιγμή που ο παίκτης είχε συμφωνήσει να παίξει μόνο με την Μπενφίκα και να αποχωρήσει. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά. Τι είναι δυνατόν να φεύγει τώρα? Εδώ λέγανε να φύγει και πιο μπροστά, ας πούμε. Καλά, όχι ο Άκπομ, για τους Βιντέσκι είναι η κουβέντα περισσότερο, εντάξει, που είναι φάντασμα. Δεν έχει σημασία, την επόμενη εβδομάδα ξεμάτιασμα. Ξεμάτιασμα, θα έχει ξεμάτιασμα. Ξεμάτιασμα στο Βιντέσκι. Την επόμενη εβδομάδα με τον Κούτσια, άμα δεν πάρουμε. Εντάξει, τώρα, δηλαδή, άμα είναι να παίξει ο Βιντέσκι και να κάνει αυτά που κάνει. Όχι, Κούτσια. Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε την Μπενφίκα. Μια ιστορική πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Μια ημέρα εκπληκτική. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που ήμουν από τους ελάχιστους που ήμουν μέσα στο γήπεδο. Και τρώω κατάρες γι' αυτό. Μου έχουν στείλει κάτι πεινήματα. Σύχαμα, δεν τρέπεσε. Και πολύ καλά. Δεν φταίω εγώ. Πολύ... Γιατί να κάνω. Μπορείτε να βγαίνετε από τώρα και να βρίσκετε το κορμικά. Να σα δώσουμε ένα δωράκι. Μιλάμε για ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο εκεί που πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ θα λυγίσει, έβγαλε τον καλύτερό του εαυτό. Απέναντι σε μια ομάδα πάρα πολλών εκατομμυρίων, είναι η αλήθεια. Μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε χάνει περίπου 50-60 εκατομμύρια από το Champions League, έχει δώσει και καμιά 100 για προπονητή και παίκτες. Η πραγματικότητα για την Μπενφίκα είναι πάρα πολύ σκληρή. Αλλά είναι ένα ακόμα μήνυμα προς τον οργανισμό ΠΑΟΚ ότι τα λεφτά δεν παίζουν μπάλα. Τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Ναι. Και είναι διονάσεις, δες τι πάθανε. Ναι, έτσι, ναι. Έτσι, ναι, σωστά. Ότι πρώτα μετράει το project και μετά μετράνε όλα τα άλλα. Όσα λεφτά και αξοδέψεις, αν δεν έχεις ξεκάθαρες ιδέες, δεν θα έχεις ποτέ το αποτέλεσμα που πρέπει. Και κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ αναγκασμένος από το FFP να σκεφτεί πιο ποδοσφαιρικά, βάζει βάσεις για μια πολύ ελκυστική ομάδα, ένα group πολύ δυνατό που εμπεριέχει τα πάντα, έμπειρους ποιοτικούς, έμπειρους πρακτικούς, ταλαντούχους πολύ υψηλού επίπεδου, παιδιά τα οποία έχουν προοπτική για μεγάλα πράγματα, νέους πρωταγωνιστές, όπως στην προκειμένη περίπτωση ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος χθες το πήρε το παιχνίδι. Είναι αδικία να πω το πήρε μόνος του,
αλλά επί της ουσίας αυτός όρισε τις τύχες του αγώνα. Οι δύο κούρσες του, οι εντυπωσιακές, δηλαδή άμα τις έκανε ο Γκριμάλντο θα λέγαμε πω από τι κούρσες έχει κάνει ο Γκριμάλντο και τι παιχτάρα είναι αυτή κτλ. Ο Γιαννούλης, ο οποίος μετά την πρώτη κούρσα κιόλας έσπαγε πλάκα, εντάξει, μετά. Ό,τι ήθελε έκανε. Ναι, το δεύτερο μήχρονο ήταν πάρα πολύ καλός. Έπαιρνε από εδώ, πήρε την μπάλα από εκεί, τους περνούσε, κατέβαζε από πίεση, έδινε σωστά, δηλαδή έσπαγε την πίεσή τους. Σαν να μην τον περιμένανε. Κοίτα, οι Πορτογάλοι. Όχι, ρε, επειδή το αναλύσαμε και στο Repress, τα κενά τα αμυντικά της Μπενφίκα είναι ξεκάθαρα. Είναι μια ομάδα που θέλει την μπάλα στα πόδια της και όταν την χάνει, εντάξει, πρέπει να. Δεν έχει καλή τοποθέτηση μέσα στο γήπεδο. Στο πρώτο γκολ, ο Γιαννούλης τους βρίσκει σχετικά οργανωμένους, παρότι είναι πίσω από την μπάλα. Δεν είναι κόντρα επίθεση του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ούτε το δεύτερο ουσιαστικά είναι κόντρα επίθεση. Πήρε, κατέβηκε, όργωσε. Όργωσε το γήπεδο και τις δύο φορές. Και τον κοιτούσανε λίγο. Αυτό λέω, σαν να μην το περιμένανε. Ναι, ξέρεις τι, όταν πιέζεις μια ομάδα και συνήθως οι παίκτες τις διώχνουν για να παίξουν σίγουρα, όταν ξαφνικά εμφανίζεται ένας και περνάει πέντε. Ναι. Δεν το περιμένεις, όντως. Αυτό. Ναι, τον βλέπαν ένα γκολ που θα το έτρωγε ο ΠΑΟΚ. Ήταν γκολ που θα μπορούσε να το φάει ο ΠΑΟΚ. Δεν βλέπετε τέτοια γκολ. Ναι, βρε παιδί μου, σου λέω σε μια. Ο ΠΑΟΚ πέρασε χθες γιατί βρήκε τον Γιαννούλη να κάνει αυτές τις ενέργειες. Χρειαζόταν η ατομική ενέργεια σε αυτό το παιχνίδι. Και πέρασε γιατί δεν έκανε ατομικά λάθη. Μεγάλα. Δηλαδή η άμυνά του ήταν μπαμπ και μπούμι κουμπουργές, όποτε πιεζόταν και καλά έκανε. Δεν ρίσκαρε καθόλου. Όχι, είχε και πολύ ψυχρεμές. Τοποθετήσει καλά τον μπαμ, μπούμε εννοείται, το χρειάζεσαι. Ναι, πλάκα κάνει. Δεν είχε τώρα, δεν έκανε πράγματα τα οποία. Βασικά χθε. Εμπερίχαν ρίσκο. Στον μπαμ βγήκανε όλα. Εγώ δεν θυμάμαι τέτοιο παιχνίδι. Να του έχουν βγει όλα. Κοίτα, ακόμα και αμυντικά και όσον αφορά τον τερματοφύλακα. Οι επεμβάσεις. Ναι, ο Ζήφκοβιτς έκανε εκπληκτικό παιχνίδι. Και βέβαια το κάρμα, το περιβόητο. Μπαίνει ο άλλο ο Ζήφκοβιτς, ο Άντρια. Εντάξει, τον οποίο τον έχουν πληρώσει κανένα δύο εβδομάδε πριν 1,8 για να ρίξει το συμβόλαιό του. Τους δίνει και τη χαριστική βολή, αλλά 50 εκατομμύρια. Δεν πανηγυρίζει. Ναι. Μετά έπεσε κάτω και. Άμα είδε στο τέλος, έπεσε κάτω και έπιανε το κεφάλι του και λέει τι μου συνέβη, τι έγινε, πώς πετσόκοψες έτσι. Τροποντινά. Το κάνεις αυτό τώρα. Δεν πανηγυρίζω. Ναι, είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο, εννοείται. Πανηγύρισε. Άμα θες να μην πανηγυρίσεις, μην το βάλεις. Εντάξει. Εννοώ το κάνεις υπό την έννοια ότι παίζεις με έναν αντίπαλο και του δίνεις έναν παίκτη τον οποίο τον ξέρεις ότι είναι. Δεν του δίνεις τον παίκτη. Αφήνεις ελεύθερο τον παίκτη, ναι, να πάει όπου θέλει και πηγαίνεις σε αυτόν που παίζεις. Εκεί αρχίζει την ψαχουλεύεσαι. Για την ανοργανωσιά, όσα εκατομμύρια και να έχεις ρίξει, ότι. Ή βάλε μια ψευτορήτρα, ρε παιδί μου, είναι κάτι. Είναι η έπαση, ρε. Είναι ότι εντάξει, ρε, διώξον δεν μας κάνει αυτό, όπου και να πάει, να. Έχουμε λεφτά, παίρνουμε όποιον θέλουμε. Εντάξει. Σημαντικό το γκολ του Ζήφκοβιτς, γιατί κακά τα ψέματα εκεί τελειώνει η σειρά. Μετά η Μπενφίκα τα έχει χαμένα, δηλαδή έχει ένα πλασέ του Ράφα Σίλβα, νομίζω, που το βγάζει ο Ζήφκοβιτς. Και το γκολ στο τέλος, που δεν γινόταν να μην έχουμε λίγο σασπένς σε ένα λεπτό. Mm-hmm. Εντάξει, το οποίο το βάλε, ενώ έχει βάλει τρεις δίμετρους μέσα, ωραία, το βάζει ο 1,60 με κεφαλιά. Έτσι για την ιστορία, όχι τίποτα άλλο, εντάξει, συμβαίνει αυτό στον ΠΑΟΚ. Για να βγει το goal-goal. Για να βγει το goal-goal, ναι. Αλλά επί της ουσίας ο ΠΑΟΚ έκανε ένα τέλειο δεύτερο ημίχρονο, αφού πρώτα έπαιξε με τον χρόνο στο πρώτο. Δηλαδή δεν ρίσκαρε καθόλου στο πρώτο, δεν έκανε λάθη. Ουσιαστικά οδήγησε το παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού μετά το 60, εκεί που η Μπενφίκα θα πιεζότανε και θα έχανε το μυαλό της, ψάχνοντας ένα goal. Και τελικά το βρήκε ο ΠΑΟΚ το γκολ. Ήταν πολύ σημαντικό για το ποια ομάδα θα σκοράρει πρώτη σε αυτή τη σειρά. Υπάρχουν δύο αποκρούσεις του Ζήφκοβιτς πάρα πολύ σημαντικές στο 0-0. Υπάρχει το δοκάρι του Πίζη. Υπάρχει αυτός μην τον πω τώρα, ο Ταράτ, ο οποίος δεν έκανε μισή λάθος πάσα σαν στο διαστήματα, με αγανάκτησε όλο το παιχνίδι. Κάνει μια λάθος. Δε. Ωραία. Αλλά γενικά δεν έκανε πολλές φάσεις η Μπενφίκα. Ναι. Δηλαδή, σούπερ κλασικές, το δοκάρι. Το δοκάρι που είναι στημένη μπάλα. Το πλασέ και του δύο στο Πεδρίνιο, δεύτερο, και δύο στο δεύτερο. Το πλασέ του Πεδρίνιο και δεν μπορείς να πεις ότι. Ποια ήταν η φάση που ενστικτοδός απέκρουσε ο Ζήφκοβιτς? Αυτή είναι. Στο 0-0 είναι εκείνη. Πολύ σημαντική η άνδος του ΒΑΠ στο δεύτερο ημίχρονο που πλαισίωσε τον Καντουρί σωστά.
Ο Καντουρί συνεχίζει βέβαια να είναι. Ένας έγραψε στο ΠΑΟ 24 χθες. Σταματήστε με αυτό το παλτό του Καντουρί. Θέλω να μπω μέσα και να του γράψω ό,τι έχει και δεν έχει πραγματικά. Εδώ διάβασα σχόλιο ότι ναι, αλλά άμα ήταν διπλά τα παιχνίδια, δεν θα περνούσε ο ΠΑΟΚ με το 2-1. Διάβασα μέχρι και αυτό. Μέχρι και αυτό. Ναι, ναι. Ότι αν ήταν διπλά τα παιχνίδια. Ναι, να ενημερώσουμε λοιπόν το φίλο που το έγραψε αυτό ότι ο ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια στη Λισαβόνα, στο ένα κέρδισε και τώρα φίλο σου πάλι έχασε το ένα. Δηλαδή στα τρία παιχνίδια. Η προϊστορία είναι υπέρ του. Ναι. Υπέρ του αποτελέσματος που θα δίνει πρόκριση με το 2-1. Ναι. Εντάξει. Και δεν μιλάμε για ένα γήπεδο που θα έχει 60.000 κόσμο, μιλάμε για άδειο γήπεδο. Ξέρεις, οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Τι αποτέλεσμα θα πάει στο Κράσνονταρ. Ας πούμε, κερδίζουμε 1-0 στο Κράσνονταρ. Δεν σημαίνει κάτι. Θα αποθούμε στην Τούμπα. Ωραία. Και θα πρέπει να μας δίνει. Η άδεια Τούμπα τον πηγαίνει τον ΠΑΟΚ. Η άδεια Τούμπα τον πηγαίνει γιατί η ομάδα δεν μπορεί να διαχειριστεί την ορμή του κοινού. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί κάποιοι κατηγορούν τον κόσμο. Τι κατηγορεί τον κόσμο, ο κόσμο θέλει που δίνει όθηση και η ομάδα δεν μπορεί να την εισπράξει. Αυτή είναι η αλήθεια σε αυτά τα παιχνίδια, εντάξει. Εν τω μεταξύ παίζουμε απέναντι σε έναν αντίπαλο που ούτε αυτό έχει πει ποτέ σε ομίλου του Champions League. Κράζοντα δεν έχει πει. Άρα υπάρχει τεράστιο κίνητρο. Κίνητρο και για του δύο. Χθες εμείς συζητούσαμε για το επόμενο παιχνίδι. Κάναμε συζήτηση για Κράσνονταρ, για αυτά, για τέτοια. Εμένα η βίζα μου πρέπει να είναι έτοιμη. Πότε φεύγεις? Δευτέρα μεσημέρι μάλλον. Δεν προλαβαίνω να έρθω. Ναι, αρχίσαμε. Ναι, και γυρνάω Τετάρτη μεσημέρι. Μάλιστα. Αν όλα κυλήσουν. Γεια σας. Ναι, μην είναι σαν το Μαυρίδι και εσύ. Σε ψάχνουμε. Νομίζω είναι στο αεροπλάνο. Ναι. Δεν υιοθετούμε τα όσα λένε οι μεξικάνικες αρχές. Ναι. Και κάτι κίτρινοι συνάδελφοι από πρώτο θέμα και τέτοια. Προφανώς. Τα παιδιά δεν κάναν τίποτα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εντάξει, μην ακούτε τι λένε. Προσπαθούν να σπηλώσουν κοσμήματα της κοινωνίας μας. Εντάξει. Γυρνάνε και έχει πολύ ενδιαφέρον ένα καφέ αύριο μεθαύριο εδώ δίπλα να δούμε τι έγινε. Ναι. Γενικά για τον ΠΑΟΚ ήταν ένα τέλειο απόγευμα και για τον Φερέιρα επίσης. Ο οποίος Φερέιρα δεν πανικοβλήθηκε στο 1-0. Δηλαδή στο 1-0 πολλοί πιστεύαν ότι πρέπει να μπει χαφ. Να μπει ο Εσίτη για να το κλειδώσουμε. Ο Φερέιρα δεν έκανε την αλλαγή τότε. Περίμενε το δεύτερο γκολ και τότε την έκανε. Πολύ σημαντική παράμετρος αυτή. Γιατί ήξερε ότι το 1-0 δύσκολα κρατιέται. Είναι η αλήθεια. Δεν είναι εύκολο. Και μα βλέπω ότι υπάρχει και διάθεση από την ομάδα να βγει μπροστά. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ εκεί καθόταν πίσω. Ο ΠΑΟΚ είχε εντάσεις. Που είναι σημαντική παράμετρο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ωραία. Όταν πέρσι, επειδή βλέπω πάλι προσωπολατρεία και εμείς τα λέγαμε και εσείς δεν ακούγατε και τα χαζά. Όταν είσαι αμοιβόμενος του 1 εκατομμυρίου και δεν πετυχαίνεις το στόχο, θα φας μπινελίκι. Εμείς παίρνουμε τα, μην πω ότι παίρνουμε στον αέρα. Ωραία. Και μας βρίζει κουτσί Μαρία χωρίς να έχουμε πάρει μεσή απόφαση. Εντάξει, λογικά ο Φερέιρα έφαγε τον πινελίκι πέρσι γιατί η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλή. Ναι, αυτό αλλά είναι... είχε πολλά ελαφρυντικά. Δηλαδή δεν έστησε το team στον χρόνο που χρειαζόταν. Ωραία. Είχε κάποια ήρθε κακή κακός. Αυτό ναι, το ξεχνάνε ναι. Όλοι. Ω, να μην το ξεχνάνε. Είναι σημαντική παράμετρος. Ωραία. Ήρθε σε μια ομάδα άλλου. Που έπαιζε άλλο πράγμα. Είδε σε μια ομάδα νταμπλούχα. Νταμπλούχα με όλο το βάρος. Το σημαντικό είναι ότι είναι άλλου. Άλλου. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει αυτό που θέλει να παίξει αυτός. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, το σημαντικότερο πρόβλημα που είχε ήταν η διαχείριση της καθημερινότητας. Δηλαδή πώς θα προπονήσει την ομάδα, πώς θα δουλέψει τακτικά, πώς θα βρει το σχηματισμό που βολεύει το ρόστερ. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό σημαίνει πίστοση χρόνου. Αυτό είναι το νόημα όταν λες. Να μην γυμνάζω την ομάδα σωστά. Δεν σημαίνει πίστοση χρόνου, φίλε. Σημαίνει ότι δεν γυμνάζω την ομάδα σωστά. Ωραία, ναι. Παρενεύει το κλαμπ το καλοκαίρι και του λέει: εγώ θα σου δώσω την πίστοση χρόνου, αλλά θα πρέπει να με ακούσεις. Ναι, αυτό εννοώ. Πίστοση χρόνου να εντοπιστούν λάθη. Εντοπιστήκανε. Γιατί λάθη γίνονται. Προφανώς. Ιδίως σε μια χρονιά προσαρμογής. Εντοπιστήκανε και προς τιμήν του Φερέιρα, γιατί εκεί είναι η διαφορά, αποδέχτηκε τις αλλαγές. Θα μπορούσε να έχει του ΠΕ και να πει: όχι, άμα είναι, διώξε με. Έτσι δεν είναι. Έτσι το πει. Είναι, αλλά ναι. Νομίζω ότι. Δεν είναι εύκολο για ένα προπονητή, φίλε, να αποδεχτεί άτομα στο team του που επιβάλλει το κλαμπ. Πλέον, επειδή το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, νομίζω ότι οι προπονητές είναι πιο ευέλικτοι στην συνδιαμόρφωση. Οι προπονητές, επειδή τους ζω χρόνια, έχουν απίστευτες αιμονές και ανασφάλεια. Ναι. Και είναι λογικό, είναι η λογικό, θέση του. Εντάξει. Ναι. Αλλά δεν είναι το παλιό. Το παλιό μοτίβο. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ
είναι πιο γυμνασμένος φέτος. Αυτό είναι σαφές. Ωραία. Ο Φερέιρα με τον χρόνο βρήκε το σχηματισμό που τέριαζε στην ομάδα και πόνταρε πάνω σε αυτό. Αυτό θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Η μορφή του θα αλλάζει ανάλογα με τον αντίπαλο. Ωραία. Σίγουρα θα παίξει και σε κάποια παιχνίδια 4-2-3-1 π.χ. αλλά σε πρώτη φάση δεν βλέπω να το κουνάει αυτό. Θα πάει με την ασφάλεια. Αλλά μπράβο στο Φερέιρα. Αλλά μπράβο στο κλαμπ κυρίως. Στο κλαμπ. Στην Αθήνα. Εγώ πάντα είμαι. Πάντα εκνευρίζομαι όταν ακούω. Σας έκανε ένας. Όχι, παιδιά, το κλαμπ. Το κλαμπ κάνει τα στραβά. Το κλαμπ κάνει και τα καλά. Ναι, αλλά τα περσινά τα χρεωνόταν μόνο ο Φερέιρα. Και το κλαμπ. Τι έχασε προπονητή τώρα. Μια μέρα που ξεκίνησε η προετοιμασία. Και δεν φταίει το κλαμπ. Ναι, η κριτική όμως ήταν στο σύνολό της. Σε μεγάλο ποσοστό μάλλον του συνόλου. Ήτανε εναντίον του προπονητή. Η κριτική θα γίνεται. Ωραία. Ό,τι και να συμβαίνει. Mm. Αν είσαι αποτυχημένος στα αποτελέσματα. Αυτό δεν αλλάζει το πρόβλημα. Δηλαδή, τα τελειώστε τον πρωτοσέλιδα. Δηλαδή, τελειώστε όλοι τον... μιλάνε για το. Αυτό το πρωτοσέλιδο είναι παρεμβατικό. Δηλαδή, και εγώ δεν ήμουν σίγουρος αν πρέπει να μείνει ο Φερέιρα ή όχι. Έκλεινα προς το να μην μείνει. Mm-hmm. Ωραία. Αλλά δεν έγραψε αυτό το πράγμα πριν αποφασίσει ο ΠΑΟ. Σκρίπτα μάνεν. Τα γραπτά μένουνε. Δηλαδή, όταν εσύ θες να γίνεις παρεμβατικός, το τελειώστε τον. Πήγαινε διοίκηση εσύ αφού τελειώσει. Όχι, αυτό είναι λαϊκισμός. Mm. Είναι για να ικανοποιήσουμε το κοινό αίσθημα που έχει έτσι ανθρωποφαγικές διαθέσεις. Mm. Πάντα, ιδίως στην Ελλάδα που δεν τίθεται θέμα παραμονής προπονητών και πιστώσεως. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Φερέιρα έμεινε με την συγκυρία. Συγκυριακά έμεινε στον ΠΑΟΚ, εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι. Λόγω της πανδημίας, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αποφάσισε, η οικογένεια Σαββίδη που αποφασίζει και τα εκτελεστικά της όργανα, ωραία που είναι από κάτω, εντάξει, ότι είναι το σοφότερο στα χρονικά διαστήματα που υπάρχουν να μην πειραχτεί η ομάδα, ιδιαίτερα. Εντάξει, αρχίζει και γενομένες από τον προπονητή. Αυτό το πλάνο μέχρι σήμερα που μιλάμε δικαιώνεται. Αλλά το κλαμπ αποφάσισε. Εκεί εγώ. Δηλαδή λένε όλοι πόπο τα μωρά του Γκαρσία κάνουν τη διαφορά. Δεν είναι τα μωρά του Γκαρσία, είναι τα μωρά του ΠΑΟΚ. Ο Πάμπλο έχει πάρα πολύ σημαντική συμβολή στο να διαμορφώσει στο τέλος του δρόμου των Ακαδημιών την προσωπικότητα και το mentality για να σταθούν σε επίπεδο πρώτης ομάδας. Αλλά το κλαμπ έφτιαξε τον Τζόλι, τον Μιχαηλίδη, τον Κούτσια. Ωραία. Τα κορμιά τους είναι φυσιολογικά ανδρικά σε νεαρή ηλικία. Η νοοτροπία τους είναι νικητή γιατί κερδίζανε από την ΚΑΠΑ 9 μέχρι την ΚΑΠΑ μέχρι να παίξουν την πρώτη ομάδα συνεχώς. Όλα είναι το κλαμπ. Τα πρόσωπα είναι οι υπηρέτες του κλαμπ. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει το κοινό γιατί βλέπω μια προσωποκεντρική προσέγγιση των πραγμάτων. Πάντα υπάρχει αυτό. Ναι, κακώς. Προσωπολατρία και. Κακώς. Μάλλον, και αναθεματισμό ταυτόχρονα. Ναι, μου λέγανε εμένα για τον Πόλωνη που είναι από του χειρότερου προπονητέ που είχε έρθει στον ΠΑΟΚ σε επίπεδο νοοτροπία και ζαμανφουτισμού. Μα έγραφε κανονικά, δεν πατούσε στην προπόνηση. Σηκώθηκε, μιλούσε να φύγει με τη Ρούμπιν Καζάν. Όχι, μετά το παιχνίδι με τη Ρούμπιν Καζάν, κάπου διαπραγματευόταν να φύγει. Το είπε συνέντευξη τύπου και μα κάνει χάρη να μείνουμε. Τερματίσαμε Πέμπτη. Ωραία. Ο Πόλωνη έβγαλε το Σταφυλίδη. Όχι, Βρεζόν. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε το Σταφυλίδη και επέβαλε στον Πόλωνη ότι ήθελε να παίξει. Το κλαμπ αποφάσισε. Και το κλαμπ πρέπει να αποφασίζει. Δηλαδή, υπάρχει μια ξεκάθαρη ιεραρχία σε αυτό το πράγμα. Και όταν αυτή δούλεψε, τα αποτελέσματα είναι να μπούμε σε δύο παιχνίδια νοκάουτ και να τα πάρουμε απέναντι σε μεγαθύρια, σε ομάδες οι οποίες τζιράουν 200 και 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εντάξει, την Μπεσίκτας με σχετική ευκολία, την Μπενφίκα. Πάλι! Χωρίς να... Θα μπορούσε να ρίξει και ένα τρίτο εκεί που έχει βγει ο Τζόλης. Ωραία. Τον κάνει μια τρίπλα Γεωργιάδης. Ναι. Δεν υπάρχει ο Τζόλης. Άστο. Είναι. Άστο. Λοιπόν, καλά. Ναι. Ας τα αφήσουμε και μετά όλα αυτά να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Γιατί αργήσαμε, αλλά πρέπει να είμαστε εμείς σωστοί μέσα στους χρόνους μας. Φυσικά, φίλε μου Ευθύμη, που βλέπω το. Είδες ο κόσμος για να τον καλημερίσω, θα μας ακούσει την επανάληψη. Έστειλε μήνυμα για να το ακούσει την επανάληψη ότι πρέπει να βγεις και να πεις ότι σας τα έλεγα. Τι μου το λέω. Εννοείται, είχαμε προβλέψει. Τι, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Μαζί μας η Big Win.
Στην Big Win κάνεις παιχνίδι στα προκριματικά του Champions League και του Europa League με χιλιάδες ειδικά στοιχήματα από πρωτοποριακές λειτουργίες και ξεπέραστο live. bigwin.gr, το νόμιμο στοιχηματικό site για ασφαλές παιχνίδι από όπου και αν βρίσκεσαι. Επιτρέπεται άνω των 21, αρμόδιος ρυθμιστής UKGC, υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας του Κεθέα 2-10-92-37-777. Μαζί μας και το Ρέτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, το οποίο προσφέρει για όσους πάτε και πρώτη φορά με την εγγραφή σας, συμμετέχετε δωρεάν σε κληρώσεις για λεφτά, για αυτοκίνητο, για ό,τι θέλει η ψυχούλα σας. Ρέτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ καλή επιλογή, ασφαλής επιλογή, με τεράστιους χώρους, με υπαίθριους χώρους, για να μπορέσετε να περάσετε ένα πολύ όμορφο απογευματόβραδο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, στο ψυχιατρίο μας, στην πρώτη ωρίτσα της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για την τεράστια πρόκληση. Θες να ακούσουμε λίγο, Στέργιο? Ναι, βάλε Στέργιο, βάλε Στέργιο. Ναι. Θέλω να κυκεδίζει, άμα δεν κυκεδίζει. Όχι, γιατί να, μια χαρά, για να ακούσουμε πώς, για να δούμε. Αλλαγή παιχνιδιού, πολύ σωστή, κατεβάζει ο Τζόλης για το Γιαννούλη. Γιαννούλης πάλι κατά μέτωπο, προς τη μεγάλη περιοχή. Γιαννούλης πλησιάζει την περιοχή, δίνει και τον Ακπομ, δεν υπάρχει offside, το Ακπομ κάνει το γύρισμα, η μπάλα τα δίκτυα! 1-0! 1-0 ο ΠΑΟΚ! Σκόρερ! Ο Γιαννούλης, νομίζω, ο Γιαννούλης! 1-0 ο ΠΑΟΚ! Κανείς το σκόρερ, κάνατε 10 replay να καταλάβουμε τι έγινε. Ναι, εντάξει. Κανείς δεν το περίμενε. Φοβερή! Ότι μπήκε αυτό γκολ. Η ενέργεια του Δημήτρη Γιαννούλη. Φοβερή! 1-0 ο ΠΑΟΚ! Και ξέρω ψωμί από πίσω. Που πρέπει, κάνει αυτό που ήθελε. Κάνει αυτό που βάζει σε δύσκολη θέση στην Πενφίκα. Στο 63 Γιαννούλης. 1-0 ο ΠΑΟΚ. 1-0 ο ΠΑΟΚ. 63. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ κάνει αυτό που ήθελε. Αυτό που λέγαμε και αυτό που εύχονται όλοι οι παντοί του. Φοβερή η ενέργεια του Γιαννούλη. Αλλαγή παιχνιδιού. Πάμε για το δεύτερο. Βάζει ο Τζόλης για το Γιαννούλη. Α, όχι. Γιαννούλης πάλι αυτό είναι το πρώτο. Αλμέιδα, Βινίσιους πάλι τα κουνάκι και πάλι κόβεται το Βαρέλα. Γιαννούλης, ψύχρεμα, κουβαλάει την μπάλα προς την αντίπαλη περιοχή. Περνάει τη σέντρα. Τι κάνει ο Γιαννούλης. Συνεχίζει ο Γιαννούλης και δίνει στον Ζίφκοβιτς. Για να δούμε, Ζίφκοβιτς. Θα πατήσει η περιοχή. Ζίφκοβιτς θέλει την μπάλα στο αριστερό. Ζίφκοβιτς το σουτ. Το είπαμε όλοι. Όλοι ανάλεγα. Γιαννούλης, τι έκανε ο Γιαννούλης. Κόλο ο Ζίφκοβιτς. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Ο Ζίφκοβιτς. Ποιος φωνάζει από την ομάδα που τον έφερε. Ποιος είναι η Ασυμπίλιου να πούμε σε αντοχή. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Στο 76. Πόσοι ακούγονται. Στο 76 ο ΠΑΟΚ. Παίρνε προηγείται με 2-0. Απίστευτη κούρσα. Πρέπει να ήταν ο Τρέγιας από το στούντιο, το είπαμε. Ναι. Απίστευτη. Απίστευτη. Ο ΠΑΟΚ προηγείται στο 76 με 2-0. Ο Ζίφκοβιτς περίμενε την μπάλα. Ο Γιαννούλης του την έδωσε άψογα. Πήγε με εδώ είναι και το κεφαλικό πλησιάζει. Την μπάλα στο αριστερό. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Θα πάθουνε θλάσσια ή τα πνευμόνια. Εντάξει, ΠΑΟΚ εξ... Γιατί δεν βάζεις αυτό, με παιδί μου. ΠΑΟΚ εξαιρώ, φοβή, βέν τον γκολ. Δεν καμιά εφαρμογή μου έδωσε ο Αγόρας που κατεβάζει τα αγούδια όποια θέλει σε ένα δευτερόλεπτο. Και τα βάζει και παίζονται στο. Από το κινητό στο. Το κινητό. Τα συνδέει στον υπολογιστή. Ναι. Εντάξει, όχι, ρε. Τι. Κινητό, ρε. Κατεβάζει τα αγούδια. Επιπληρωμή. MP4. Όχι, ρε. Ναι. Κούτρα. Και έχω κατεβάσει χθε. Ναι. Άντε, φέρτα εδώ να πούμε. Εδώ τα έχω. Άντε, εδώ, πάνε, κάνε, πάνε μέσα στο Χρήστο, θα κάνει ένα φακελάκι για να τα πέσουμε. Λοιπόν. Αυτή ήταν η περιγραφή του Στέργιου Αναστασιάδη από το γήπεδο τη Τούμπα. Ωραία βραδιά για τον ΠΑΟΚ. Είναι απλά και ελεύθερο κανάλι, δηλαδή το είδαν όλοι, πιο Big Brother, δεν πάνε να κάνανε... Και GNTM είχε χθες. Ρωτούσες αυτά, GNTM, πια GNTM, το όλοι ΠΑΟΚ βλέπανε, να ξέρετε. Πρέπει να συνεχίσει το Open και στο Crashdown, αλλά δεν μπορούμε. Δύσκολα τα πράγματα, ναι. Κοσμοτένα. Τώρα ξέρεις ότι σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, εκεί θα αποδοθεί, ότι σπάνε όλα τα αγούρια. Ναι, πιστεύω ότι... Όλοι χθες ήταν... Εμείς τις θέσεις μας κρατήσαμε. Και όχι μόνο αυτό, και ο κόσμος... για κάποιους που καθόντουσαν σε άλλες θέσεις. Και ο κόσμος στα καφενεία, στα σπίτια, ακριβώς ίδιες θέσεις, ακριβώς ίδια διάταξη. Πιάνουνε. Ναι, ναι, τα πάντα, ρε. Ξεμάτιασμα. Ξεμάτιασμα τώρα, άσε. Ξεμάτιασμα. Άσε τώρα, να μην συζητήσουμε, το κάνουμε ένα μήνα. Μ' αρέσει που στη φωτογραφία και σχολιασμό δεν έσπασε πολύ το λάδι. Δεν καλά, εννοείται, εννοείται. Αμπά, μα άμα αποκλειόταν ο ΠΑΟΚ, εκεί θα αποδίδανε τα αίτια. Τώρα μείναμε χωρίς φόρ, βέβαια, να πάρουμε ένα φόρ, παιδιά, γρήγορα. Γιατί με σβητές και δεν πας πουθενά. Δηλαδή... Και αυτό που θα πάρει, θα προλάβει ως την Τρίτη να είναι. Ναι.
Εντάξει. Δεν θα πάρει κάποιον που δεν έχει προετοιμασία και είναι center for. Δεν είναι ότι. Είναι for. Δεν είναι half. Εντάξει, είναι οι κινήσεις του διαφορετικές. Ο for είναι for. Εντάξει. Ψαγμένο. Μπορώ εδώ, μπορώ εδώ. Ναι, και ίσως να είναι και καλύτερο που θα πρέπει να δείξει με το καλημέρα. Να, είναι, να έχει κίνητρο μεγάλο. Κοίταξε, δεν χρειάζεται να ψάξει πολύ η Πάε Πάο. Τη έχω τη λύση. Ναι. Ανοίγει τρανσφέρμα, όπως κάνουν όλοι. Πατάς Ζιβκοβιτς. Πατάς Ζιβκοβιτς. Και πας και παίρνεις ένα Ζιβκοβιτς. Ένα Ζιβκοβιτς. Εγώ τον έχω βρει. Λοιπόν, έχει center for 2. Ένας είναι, αυτός πρέπει να είναι Βραζιλιανό, ναι, Βραζιλιανός Σέρβος. Δηλαδή ο μπαμπάς βρήκε μια χορεύτρια. Ρικάιρο Ζιβκοβιτς παίζει στην Τσαγκτζούν Γιατάι. Κινά. Ναι, Ταϊλάνδη, στην Ταϊλάνδη. Ταϊλάνδη, ναι. Έχει 650.000 συμβόλαιο, δεν είναι. Σέντερ φορ 24 ετών. Ο Άντε Ζιβκοβιτς, σέντερ φορ 27 ετών. Πού παίζει. Όχι, δεν παίζει στην Ταϊλάνδη, κάπου αλλού θα παίζει. Κίνα, τι Ταϊλάνδη. Λέω 500.000. Ο Άντε Ζιβκοβιτς παίζει στην Ουμρανίγεσπορ, Τουρκία. Δύο σεντερφοράκια, τα έχεις εδώ, αφού βλέπεις ότι σε πάει αυτό το επίθετο. Μια χαρά, δεν χρειάζεται να κάνεις τρομερό σκάουτινγκ. Παίρνεις ένα Ζιβκοβιτς ή το βαφτίζεις κάποιο Ζιβκοβιτς. Δηλαδή μπορεί να πάρει ένα Νέντιλσον Περέιρα τον Ασημάντο. Και έρχεται εδώ κατευθείαν, νομαχία, βαφτίσια. Όχι, όχι, Ζιβκοβιτς στη φανέλα, τελείωσε. Αφού βλέπεις ότι αποδίδει. Θα έχουμε νέα προφανώς μέχρι... πώς το λένε... ελπίζω να τελειώσει μέχρι σήμερα. Γιατί θα πρέπει να έρθει αύριο, να δηλωθεί, να προπονηθεί και 5-6 φορές με την ομάδα. Τετάρτη σήμερα, τι 5-6. Γι' αυτό σου λέω τώρα η Τρίτη. Κοίτα, αν έρθει αύριο, εξετάζει. Πέμπτη, πρώτη προπόνηση. Όχι, Πέμπτη είναι αύριο, Ναι, άστο, δεν βγαίνουν τα κούκια. Παρασκευή, πρώτη προπόνηση, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, 4 προπονήσεις. Εντάξει, δεν είναι λίγες. Αφού έχει μάτς, τι προπονήσεις να κάνει. Την Παρασκευή έχει μάτς. Θα κάνει και μόνος του, Παρασκευή μάτς, Σάββατο ξεμούδιασμα, Κυριακή έτσι μια ψιλοπροπονησούλα και Δευτέρα αναχώρηση. Κάτι προλαβαίνω. Βρε Σβιντέρσκι, σου λέω το πιάσω από τώρα. Ωραία, βάλε ό,τι ξεμάτισμα υπάρχει. Σβιντέρσκι, δηλώνω. Εντάξει, αυτό που δεν πετύχαμε ήταν ότι δεν καταλάβαμε στο επίπεδο της πνευματικής μας συγκέντρωσης ότι δεν ήταν για να βάλει γκολ ο Ακμπομ, ήταν για να δίνει assist. Βάλει τον γκολ. Ναι, για να δίνει assist, αυτό λέω ρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια. Οπότε, εντάξει, και assist να δώσει, σε χαλάει ο Σβιντέρσκι. Δεν με χαλάσει καθόλου. Όχι, αλλά σου λέω δεν εντάξει, ας το πάνω μου, τελείωσε. Πες ότι έγινε, τελείωσε. Παίξτε assist ή scorer την Τρίτη στο Krasnodar στις 10 η ώρα. Τρίτη δεν είναι το match, καλά δεν τα λέμε. Μην. Τρίτη είναι το match, Δευτέρα θα φύγουμε, σε Δευτέρα θα γυρίσουμε. Nice. Μην τον είδατε τον Παναή. Και ο επαναληπτικός. Τετάρτη νομίζω την επόμενη. Ναι, στις 10 η ώρα θα είναι ο επαναληπτικός. Ναι, τώρα πάμε play-off, είναι ναι, 10 η ώρα. Είναι 10 η ώρα, οπότε επιστρέφει το σενάριο που συζητούσαμε. Όχι επιστρέφει, τώρα φανερώνεται το σενάριο που συζητούσαμε. Ότι σε περίπτωση που... Μετά τις 12. Ναι, μετά τις 12, σε περίπτωση που πάει παράταση και επειδή θα το δείχνει το συνδρομητικό, άρα πολύ περισσότερος κόσμος θα είναι έξω, στα καφενεία. Θα γράψουν κανονικά εκεί που δεν χωράμε. Με τα μέτρα πλέον να αυστηροποιούνται, ακόμη περισσότερο, γιατί σφίξαμε. 300 τόσα κρούσματα. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, φίλε μου Σταύρε, είναι ότι έχουν γεμίσει η ΜΕΘ στην Αθήνα και έχουν λίγο πανικοβληθεί. Το 60% λέει. Της Αθήνας. Ναι, της Αθήνας. Και έχουν λίγο πανικοβληθεί και κλείνουν τα πάντα. Με 67 ΜΕΘ. Ναι. Ωραία. Πώς είναι δυνατόν να γεμίζουνε. Δεν έχουμε 800 υποτίθεται. Μη ρωτάς εμένα. Ρώτα αυτούς που θα κάνανε θωράκιση της υγείας. Αλλά πρέπει να πάρεις και κανένα αεροπλάνο. Πώς θα γίνει τώρα η ιστορία. Anyway, θα το συζητήσουμε αυτό το σενάριο όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή στις 30. Ανάλογα με το αποτέλεσμα κιόλας του πρώτου παιχνιδιού την Τρίτη. Χωρίς ανάσα, παιχνίδια απανωτά. Για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στον πολυπόθητο στόχο της πρόκρισης στο Champions League χωρίς παρουσία κοινού το κοσμοϊστορικό. Δεν πειράζει, ας μπούμε να πάρουμε το κολλάκι και μετά θα μπαίνουμε πιο εύκολα. Θεωρητικά. Ναι. Εκτός αν ρε παιδί μου, αφού έτσι πηγαίνει, φτάσει να προκριθεί κιόλας να πάρει το 16 και μετά τον Γενάρη να επιστρέψει στην Τούμπα με το κοινό του. Με το κοινό του.
Θα είμαστε στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα άμα έχει γίνει και το χαβαλέ χθε που αποκλείω από την Μπενφίκα και στην ευχαριστήριο ο Άγιαξ που άλλαξε γκρουπ δυναμικότητα. Μπήκε στο δεύτερο. Συγχαρητήρια, σα περιμένουμε στου ομίλου. Δεν μα λεντάνε αυτοί. Ναι, κάτσε όμω, είπαμε. Η τέταρτη και φαρμακερή. Ναι, ναι. Γιατί στι τρει απέτυχε και στον Άγιαξ, αν ξαναπέσει με τον Άγιαξ, ήταν η τέταρτη. Οπότε, Άγιαξ, ετοιμάσου, έρχεσαι η σειρά σου. Όχι, τον Άγιαξ θα τον πετύχει στου 16. Δεν ξέρω πού θα το πετύχει. Α παίξουμε εμεί ο μίλου του Champions League. Ωραία. Η Κράσνονταρ δεν είναι. Είναι μάλλον ο, μετά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο χειρότερο αντίπαλο που έχουμε βρει στα playoff του Champions League. Γιατί μέχρι τώρα παίζαμε με Μπενφίκα, Σάλ και Άγιαξ. Που είναι πολύ ανώτερα κλαμπ, εννοείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα περάσουμε σίγουρα. Ούτε ότι είμαστε φαβοροί. Η Κράσνονταρ είναι ο ισχυρό τη παρέα. Δεύτερη στη Ρωσία πέρσι. Με τον Μπέρκ ηγέτη. Έναν παίκτη που. Ξέρει τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ τον ξέρει. Τον έχει παστελώσει τον ΠΑΟΚ. Ναι, και ο ΠΑΟΚ τον έχει παστελώσει όμως. Να τα λέμε όλα. Με παίκτες που δεν έχει το μεγάλο αστέρι. Δεν είναι η Κράσνονταρ που είχαμε πετύχει εμείς με Καμπορέ και κάτι άλλο μυστήριο. Με τον. Πώς το λέγονταν ο Σουηδός ο Στόπερ, ο Κράγκβιστ, πώς το λέγονταν ο διεθνής παιχτάρα αυτή. Πολύ δυνατή ομάδα τότε. Τώρα είναι πιο νεανικό σύνολο, πιο ομάδα. Έχει τέλος πάντων αρκετούς Ρώσους παίκτες. Γενικά είναι ποντάρι στο σύνολο. Δεν έχει ξεκινήσει καλά την σεζόν, είναι η αλήθεια. Ενδέκατη είναι η Κράσνονταρ αυτή τη στιγμή με 2 νίκες σε 6 παιχνίδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε περάσει. Θα είναι πάρα πολύ σκληρά παιχνίδια, 2-90 λεπτά υψηλών απαιτήσεων, με την ομάδα στα κόκκινα. Ευελπιστώ ότι το κενό του ΑΚΠΟΜ θα καλυφθεί άμεσα. Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης δεν μπορεί να φύγει τώρα. Για τον Γιαννούλη τώρα υπάρχει μια διάθεση του ΠΑΟΚ να τον κρατήσει, γιατί δεν έρχεται η πρόταση που θα ήθελε. Το θέμα είναι ότι μετά τα χθεσινά, εγώ πιστεύω θα έρθει η πρόταση για τη Ρήτρα. Αλλά αν δεν ανανεώσει γρήγορα. Για τα 10 μιλάμε, ναι, δηλαδή. Αν δεν ανανεώσει γρήγορα, πολύ δύσκολα θα μείνει, εκτός αν πάρει ένα συμβόλαιο πάρα πολύ καλό και την διαβεβαίωση ότι αν περάσουμε ομίλους θα πουληθεί σίγουρα, έχοντας δείξει και στο υψηλότερο επίπεδο, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο θα δείξει. Να υπάρχει περίπτωση να μην δείξει. Απλά είναι και οριακή ηλικία του, είναι στα 25, είναι φάση που πρέπει να φύγει. Αν αρχίσει και μεγαλώνει και άλλο. Και κάνει το κατάλληλο μάτς στην κατάλληλη στιγμή. Ναι. Το γνωρίζει, το ξέρει, ναι, αυτό. Και αυτοί που λέγανε όλοι και γιατί παίζει ο Γιαννούλης στην Εθνική και όχι ο Τσιμίκας. Γιατί ο Γιαννούλης, παιδιά, είναι ένας τόπος ποδοσφαιριστής. Ο Γιαννούλης στην Εθνική, 8 στις 10 μπάλες παίρνουν από αυτόν. Δηλαδή πάρα πολύ σημαντικός για την Εθνική. Εντάξει. Ναι, ο Τσιμίκας, μπράβο το παιδί, έκανε μια εκπληκτική σεζόν με τον Ολυμπιακό. Μπράβο και στο μάνατζερ του που βρήκε την πρόταση της Λίβερπουλ. Ωραία, και τον πούλησε. Εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αξία του Γιαννούλη είναι μικρότερη. Εντάξει, ο Γιαννούλης είναι ένας τόπος ποδοσφαιριστής. Μακάρι να έχεις αυτού του είδους την κουβέντα όσον αφορά την Εθνική, να συζητάς ποιος από τους δύο. Ναι. Και να λες ότι ένας αδικημένος και άλλος ενισχυμένος, ναι, και δεν ξέρω και εγώ τι. Σίγουρα ο Τσιμίκας μπορεί να αισθάνεται αδικημένος, αλλά επί της ουσίας η ιεραρχία λέει Γιαννούλης. Εντάξει. Όχι, αν συζητάμε ποδοσφαιρικά, αυτό είναι μεγάλη πολυτέλεια και είναι ευτυχία για μια ομάδα να έχει αυτού του βεληνικού στου παίχτε, α πούμε. Βεβαίως. Δεν το συζητάμε, αλλά γιατί κανείς δεν είναι ο πάθος Εθνικής Ελλάδος. Ενώ έχουμε τόσο εθνικό αυτό, έτσι, με ανάταση. Εθνική, αλλά αυτή ήταν πάντα η απορία. Πώς γίνεται η Εθνική να μην έχει κανέναν οπαδό. Έχει, ρε. Σου έχω πει το σκηνικό. Το γαλάζιο φάρο αυτό. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Εκείνο που έχει το μουσείο που είναι τρελό από μόνο του, ας πούμε. Δεν είναι μόνο του, εντάξει. Ναι, okay, ένα παρεάκι. Μπράβο, σου έχω πει το σκηνικό. Τι, ποιο. Με την που τιμήσαν του διεθνεί. Και. Πάμε εκεί. Και είναι να τιμήσουν τον Σαλπικίδη, τον Τζόλι, τον Τζιόλι, τον Τσαβέλα, νομίζω. Και είμαστε όλοι εκεί. Παίζουμε στο Πλατανιά την άλλη μέρα. Και εκεί που έχει μια πλακέτα ο πρόεδρος φωνάζει Σταύρο και νομίζω ότι τη δίνει σε μένα και πάω. Θα πάρεις πλακέτα. Όλοι μαζί ψώστε μια πεντεδάκια. Εντάξει, μπορεί να μοιράζουν πλακέτες. Όταν έχει μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη του μαζί του ψωμιάδι. Σωστό. Αυτά σου φαίνονται πάρα πολύ φυσιολογικά. Μου έχει τύχει και εμένα το σκηνικό, θα το πω μετά. Και τελικά η πλακέτα δεν ήταν για σένα. Δεν ήταν για μένα, ήταν να φώναξε έναν άλλον Σταύρο. Ναι. Που θα έδινε πλακέτα σε παιχνίδι, ούτε καν δηλαδή για αυτόν δεν ήταν.
Μα έχει τύχει σκηνικό με πλακέτα. Πέρυσι που πήγαμε στην Κύπρο και παίξαμε στο τεχνολογικό ίδρυμα τη Λεμεσού. Είχαν μια εκδήλωση για το Εράσμους και βραβεύανε παιδιά τη Κύπρου που πήγαν Εράσμους έξω. Είχαν πλακέτε. Ναι, και νομίζαμε ότι είχαν και για μα πλακέτε. Δεν μα βραβεύσανε. Δεν πήγε Εράσμους εσύ. Όχι, από δεν τη... ναι, δεν, όταν ήμουν εγώ τέτοια δεν είχε Εράσμους εκείνα τα χρόνια. Με τον Εράσμο μαζί έκανα παρέα. Anyway, βραβεύανε τα παιδιά που πηγαίνανε Εράσμους απλά γι' αυτό. Ότι ναι, πήγανε. Και όλες και πάει Εράσμους από τη Λεμεσό στον Πειραιά. Και το βραβεύσα, και βραβεύσανε το post με τις περισσότερες καρδούλες. Στο Instagram, έπως. Ήρθε η δικιά μας σειρά. Anyway, αν θέλετε να μας βραβεύσετε, γιατί προφητεύουμε εδώ στο ψυχιατρίο, μπορείτε να το πράξετε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είμαι σε τρομερό ίστρο. Να σας δώσαμε αποτελέσματα, να σας δώσαμε ακριβή σκορ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και έπεται και συνέχεια. Φέτος θα είναι η χρονιά μου, το νιώθω, κάνω μεγάλες δηλώσεις. Ο Βασίλης που έκανε τη μεγάλη δουλειά με το ξεμάτισμα με ρωτάει με το πόσο ο ΑΚΠΟΜ στη Μίτλεσμπου, κοντά στα 3 εκατομμύρια, βάλτε και το 40% στη Μίτλεσμπου, στην Άρσεναλ. Τίποτα. Απλά αυτό γίνεται γιατί αφήνεις παίκτη να τελειώνει το συμβολαιό του. Τα έχουμε ξαναπεί. Αυτά είναι λάθη του παρελθόντος, σιγά σιγά θα κοπούνε, ελπίζω. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Τάσο που μου στέλνει εδώ την ανακοίνωση της ΠΑΕ Λάρισα, τη συγχαρητήρια επιστολή του Αλέξη Κούγια προς τον ΠΑΟΚ. Μας κάνατε περήφανους, έδειξε ότι ο ανταγωνιστικότητα λέει στη Super League μπορεί να κάνει πολλά και τέτοια, μια έκθεση ιδεών, και καταλήγει λήξτε τον κοροϊό να γεμίσουμε τα πούλμαντα. Δεν είναι στο χέρι μας να το λήξουμε, ή και μπορεί να είναι. Ποιος θα φτάσει ως το τέλος του δρόμου, ποιος θα κατακτήσει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή, τα play-offs του NBA τα βρίσκεις στην Big Win. Ζήσε τη δράση με αξεπέραστο live στοίχημα και εκατοντάδες ειδικά. Επιτρέπεται αν ο 21 αρμόδιος ρυθμιστής UKGC, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας στο 210-9237-777. Το αγαπημένο μας συνέντευξη Καζίνο Θεσσαλονίκη ανταμείβει όλους όσους επισκέπτονται για πρώτη φορά. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα καινούργια μέλη του καζίνου αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και πολλές εκπλήξεις, αυτοκίνητα, ρευστό, ό,τι γουστάρει η ψυχή σας με μία απλή εγγραφή. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο μας. Λίμπερο 107,4, δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα. Επικοινωνία με τους ακροατάς στο 231-0287-38. Να κάνει ο καθένας την δήλωσή του. Να εκφράσει την οπτική του. Να πει το όσα στα λέγα. Εννοείται. Θα είναι η μέρα στα λεγακισμού νομίζω σήμερα. Δεν θα υπήρξε άνθρωπος που έκρεξε το Φερέιρα. Ή και γενικότερα, ας πούμε, και για όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ να μην τους αφισβήτησε. Και... 2-3-10-2-87-8-8-8 δεν μ' ακούω. Ναι, τώρα μ' ακούω καλύτερα. 2-3-10-2-87-8-8-8. Τηλεφωνικό κέντρο του Λίμπερο 107,4. Η Χαροπή Μαρελής θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα σας μεταφέρει στον αέρα της πόλης. Να πείτε την άποψή σας, να τοποθετηθείτε και να κάνετε αυτό που οφείλετε απέναντι στην κοινωνία. Γιατί αθλητικό ραδιόφωνο χωρίς ακροατές έχει αποδειχτεί, φίλε, ότι. Τι είναι. Τα γνώμα μου αργά. Αχ, καλά. Ραδιόφωνο χωρίς ακροατές γενικότερα. Σταύρο, λέει ο φίλος μας ο Στέφανος, πες την αλήθεια. Όταν έβαλε το Ζίφκοβιτς, δεν είπες τι κάνει, ρε. Καμία σχέση. Βάλε μεσοαμυντικό. Τι λες, ρε, όχι. Καμία σχέση. Όχι, ρε, μα στο μυαλό μου είχα ακριβώς ότι δεν πρέπει να βάλει τον Εσίτη από τώρα. Σε εκείνη τη φάση, μετά το 65. Και ήρθε τον κόλλο όπως έπρεπε να έρθει και τότε μπήκε ο Χαφ. Ο ΑΚΠΟΜ ήταν να αποχωρήσει πριν από την φάση που έβγαλε την... Όχι. Γιατί είχε σηκώσει. Ναι, από το μήχονο σηκώνει. Ναι. Εντάξει. Δεν ήταν, ας πούμε. Περίμενε όχι. Πράγματα. Όχι. Αποχώρησε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Ο Άκης με πάει, τι κάνεις, καλημέρα Παύλο. Καλημέρα. Τι γίνεται, εγώ θα σας πάω στη χθεσινή εκπομπή και θα συμπληρώσω αυτό που προσφέρω σχετικά με τη Λισαβόνα, γιατί πήγα με λίγο ταξίδι, όντως στα Βραζιλιάνικα, Σταύρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, εννοείται. Είναι, έχει τη σαλάτα στο μπουφέ εκεί που μπορείς να πάρεις όλη τη σαλάτα θέλεις και μέχρι να σταματήσεις να σκάσεις εκεί φέρνει ο άλλος τις σούβλες. Ναι, και σε ό,τι έχει να κάνει εσύ, Σταύρο, με τη Γερμανία, με τα εστιατόρια. Επειδή θέλω να κάνω διαφήμιση, ήμουνα στο Τουγκάρδη σε ένα πράσινο στο Tübingen. Εκεί έχει ένα πολύ καλό ελληνικό εστιατόριο
το οποίο βέβαια γνωρίζει πάρα πολύ καλό ότι δεν δουλεύει με Έλληνες. Εννοείται αυτό. Οι Έλληνες όλοι δεν πάνε, αλλά είναι εκπληκτικό το όλα είναι ελληνικά. Εμείς βρήκαμε ένα εκπληκτικό ελληνικό γκουρμέ έξω από το Έσεν, καμιά 40 χιλιόμετρα. Λες, όχι, στον Κάζιν αλλού. Το οποίο, φίλε, ήταν ελληνικό, δεν είχε κανέναν Έλληνα, μόνο εμείς ήμασταν που πήγαμε και ήταν πολύ ψηλού επίπεδου. Αλλά πληρώσαμε καμιά 80 ευρώ το κεφάλι, κάπου εκεί. Ναι, Σταύρο, και εγώ αυτό που σου λέω είναι όταν πήγα την πρώτη φορά, επειδή η γυναίκα μου ασχολείται με την εστίαση, πήγαμε με γνωστό των παιδιών που το έχουν πάνω. Εντάξει, μας έβγαλε τα πάντα, όλα τα πιάτα, σκάσαμε και όλα είναι ελληνικά προϊόντα. Όλοι που δουλεύουν είναι Έλληνες, οι οποίοι έχουν έρθει από Ελλάδα για δουλειά, μόνο γι' αυτό. Και δουλεύει με την Bosch, με τη Mercedes, με την Bosch, δηλαδή τα τραπέζια είναι εκεί. Και έτυχε επειδή ήταν ο κολλητός μέχρι πρώτη, που τον ξέρει τον κολλητό μου, κορδελιό, εξωτικό κορδελιό. Το εξωτικό κορδελιό μας. Ναι, είναι εκεί. Πήγα 2-3 φορές και επίσης είναι μαγικό το. Αλλά Έλληνες καθόλου εμείς. Και πολύ νωρίς, έτσι το φαγητό της είναι πολύ νωρίς. Ξεκινάει και τελειώνει. Πολύ νωρίς. Τώρα σχετικά με την Μπαοκάρα μας, εντάξει. Έχεις και εσύ και ο Μπάμπης και όλοι κατά καιρούς κράξαμε τον Φερέιρα. Μ' αρέσει το φετινό πλάνο, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά είναι αυτό, θα περάσουν τους ομίλους και δεν θα μπορούμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Αυτό πάλι. Να περάσουμε και να βρούμε την άκρη. Εννοείται, παιδιά, την καλημέρα μου, να είστε καλά. Καλημέρα, καλό δρόμο. Καλημέρα στη γραμμή μας. Το κλείσε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τριαντάφυλλο από Ρουμανία. Γεια σου, Τριαντάφυλλε. Ρουμανία, ρε φίλε, τι μας θύμισες. Άσε, τα λέει άλλος αυτά. Για λέγε. Λοιπόν, Σταύρο, αν δεν κάνω λάθος, ο όρος... ένας όρος μάλλον του Τσούμπα όσον αφορά την Αγγλία είναι διαφορετικός. Μας συμφέρει σαν ΠΑΟΚ να πάμε με αυτόν τον όρο, δηλαδή είναι τόσο καλά τα λεφτά? Όχι, δεν είναι καλά τα λεφτά, αλλά όταν πρώτα απ' όλα τον Τσούμπα τον πήρες 500 χιλιάρικα και ουσιαστικά άφησες το 40% στην Arsenal. Αν τον πλήρωνες 1,5 εκατομμύριο δεν θα άφησες 40%. Εντάξει, κρατούμενο νούμερο 1. Δεύτερον, ο Τσούμπα θέλει Αγγλία οπωσδήποτε. Τρίτον, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές στο παρελθόν, όταν αφήνεις τον παίκτη να πάει στον τελευταίο χρόνο συμβολαίου του, όταν θα καθίσει να διαπραγματευτεί, έχει σίγουρα το πάνω χέρι. Ο Τσούμπα θέλει να γυρίσει στην Αγγλία. Σαν χάρη στον Τσούμπα. Δεν κάνουμε σαν χάρη στον Τσούμπα. Παίρνουμε κάτι το οποίο το συμφωνήσαμε πριν γνωρίσουμε ότι περάσαμε την Μπενφίκα. Το deal είχε γίνει από πριν και αναγκαστικά πλέον αποδεχόμαστε, παρότι έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια με την Κράσνοντα την ερχόμενη εβδομάδα και θα πρέπει σήμερα αύριο να αντικαταστήσουμε τον Τσούμπα. Αυτή είναι όλη η εικόνα. Okay. Αλλιώς θα τον έχανες χωρίς να πάρεις μία. Okay. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να ευχαριστήσουμε εις διπλούν τον Τσούμπα. Διότι και ο τρόπος που έπαιξε εχθές ήταν σαν να μην τον ένοιαζε ότι αμάν μήπως χτυπήσω μην κάνω. Ήταν Τζούμπα μπορούμε να του πούμε πολλά. Ωραία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συμμετείχε σε ένα ντάμπλ, ότι σκόραρε σε ένα τελικό κυπέλου και ότι ως χαρακτήρας είναι από τα πιο σοβαρά και καλά παιδιά που πέρασαν ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. 100%. Δεν είναι. Μιλάμε για εμένα θα μου μείνει ότι με έβαλε σε ποδήλατο να κάνω ποδήλατο, τσαμπουκά. Καλά, δεν μπορώ να καταλάβω ένα παίκτη αγωνίζεται σε προκριματικά Champions League απέναντι την Μπενφίκα. Άσχετο άμα φεύγει, είναι δυνατό να μην έχει κίνητρο και όρεξη να παίξει. Μπορούσε να είναι ένα κατόψυχο. Δεν πάει θέμα. Να σου σε κορόιδευε, εντάξει. Όχι, δεν πάει είναι θέμα προσωπική. Έχουμε ζήσει πολλού τέτοιου. Ναι, ίσω σε μικρότερου βεληνικού παιχνίδια. Τώρα έχει απέναντι την Μπενφίκα. Είναι αλλιώ. Υπάρχει μια διαφορετική. Μην το λες αυτό, φίλε. Αν έχει ήδη συμφωνήσει τη μεταγραφή του, γιατί όπως μας τα λέει ο Σταύρος, γενικά τα site, είχε ήδη συμφωνηθεί η μεταγραφή. Άρα σημαίνει ότι παίζω το είναι ρίσκο να βάλω το πόδι. Το ξέρω ότι είναι το τελευταίο μου παιχνίδι. Ναι, αλλά έχεις και ένα κίνητρο, μια προσωπική φιλοδοξία. Έχεις, ρε παιδί μου, και μια ομορφιά στη Middlesbrough. Δεν θα έχει την ευκαιρία να παίξει τέτοιο match.
Ναι, αλλά γυρνάει στη χώρα του. Εντάξει, οκ, okay, αλλά σου λέω. Εντάξει. Γι' αυτό γίνεσαι ποδοσφαιριστή, για τέτοια παιχνίδια. Αν είχε το εκατομμύριο, okay, να γινόταν καμιά στραβή. Εντάξει, με αυτή τη λογική προσέγγιση και σε άλλα. Δεν έχει σημασία. Ας πάει στον καλό το παιδί να διατρέψει. Το δεύτερο όσον αφορά τον αγώνα χθες, Σταύρο, εγώ δεν θα μπω στα. Εντάξει, όλοι χαρήκαμε, έφυγε η φωνή μας, οκ. Okay. Όσον αφορά τον αγώνα στο Open, δεν μπήκε ο Σπυρόπουλος, μπήκε αυτός ο, πώς τον έλεγαν, δεν θυμάμαι, Σκαφάκης, Σφακάκης, πώς τον έλεγαν. Σφακάκης, οκ, okay, έκανε ό,τι έκανε. Όταν δείχνεις ένα αγώνα, τώρα μπαίνω σε κομμάτια τα οποία δεν γνωρίζω, αλλά όταν δείχνεις ένα αγώνα και μάλιστα σε ελεύθερο κανάλι και γίνεται, εννοείται το έλα να δεις να βλέπουν όλοι τον αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Τελειώνει ο αγώνας και είμαστε μέσα στην τάβλα να δούμε κάποιες λεπτομέρειες έστω και κρατάς ένα λεπτό μόνο. Σε live μετάδοση μας έδειξε ένα λεπτό. Μόλις έδειξε το Βαρέλα να κλαίει, ξέρω εγώ το κόψαμε. Μετά δεν είχε, επειδή εγώ δεν είχα τηλεόραση, μετά δεν είχε σύνδεση. Μετά από 10 λεπτά που ξέρετε εγώ έκανε απλά μια σύνδεση για ξέρετε εγώ 1-2 λεπτά εκτός τούμπας. Όχι, συγγνώμη. Έδειχνε τον προπονητή που, και τον Βέλγα που μιλούσε. Ναι. Αλλά πολύ αργότερα, δηλαδή δεν άφησε την κάμερα να δείξει τους πανηγυρισμούς. Γιατί έδειξε, δεν πανηγύρισαν ένα λεπτό τα παιδιά. Έδειξε διαφημίσεις. Σου λέει γνωρίζοντας. Έδειξε διαφημίσεις 10 λεπτά. Πώς θα βγάλει τα λεφτά. Στο ελεύθερο κανάλι αυτό είναι να το κακό. Να τα βγάλει ρε Πάπη, να τα βγάλει, αλλά εμείς είμαστε μέσα στην τάβλα τώρα. Έχει τελειώσει αγώνας και έχουμε μείνει καρπομένοι. Αυτά είναι τα κακά του ελεύθερου καναλιού. Η οικονομία. Όταν σου προσφέρει το ελεύθερο κανάλι, όταν σου προσφέρει δωρεάν ένα προϊόν, θα πρέπει κάπως να βγάλει χρήματα. Η ελεύθερη αγορά δεν σκέφτεται την τάβλα, δυστυχώς. Δεν είναι παράγοντας δικτών. Και μου σχάρει κατάρα, εμείς τώρα έχουμε μείνει με τον άλλον σηκωμένο. Λοιπόν, λοιπόν το επόμενο να το δείξει το Playboy TV. Για να ικανοποιήσει τις ορμές εδώ των φίλων τηλεθεατών. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Καλημέρα, Λάνια. Καλώς το να. Πού είσαι τα γαμάτα Ευρωπαία, πού είσαι αγόρι μου. Δεν μου λες όταν ακούσω ότι είμαι από τον Τροπόταμο, τι σου θυμίζω. Μονάκο. Μονάκο. Μοναχός ή Μονάκο. Μονάκος. Για το προηγούμενο το φιλαράκι, όταν έχουμε τι τάβλες, πάμε βαρδάρι με ένα τριαντάρι, φίλε. Με το 30 είναι πλέον. Και πέφτει απόδοση. Με το 30 άμα είσαι και καλό, άμα είσαι και καλός πελάτης, ενικέτωση έχει και παγωτό δώρο. Με τεμάχιο ένα. Αλλά καλό τεμάχιο. Εντάξει. Αλλά περικέτη. Από Ρουμάνια Beach. Λοιπόν, για το Open που είπε για φημίσεις δεν πειράζει. Έτσι θα βγάλει τα λεφτά. Αρκεί που φάγαμε την Πορτογαλέζα. Τι ώρα είχαμε τώρα εκδρομές στη Σταύρο να πηγαίναμε εκεί. Δεν πειράζει. Θα πάω για σας παιδιά. Δεν πειράζει. Θέλω βίντεο μετά που θα σκάσουμε έτσι από όταν πας εκεί. Θέλω να τραβήξεις τα κουλούρια που κυκλοφοράνε έξω, τι πουλάνε. Καταλάβες. Περάσαμε την Πενφύκα, στο κράτος θα πάμε, κανόνες. Μην νομίζεις θα πας στο Λισαβόνο. Εκεί τα κουλούρια, εκεί δεν έχει διάφορες. Τι κουλούρια έχει εκεί. Δεν έχεις, κλεισμένο ξενοδοχείο θα είμαστε. Oh my god. Δεν καλά είναι, ρε εσύ, δεν είναι εκεί πιο του. Επιφέρεται η πρόκριση και ένα καλό. Σκάσατε! Βασίλακο! Γλου γλου γλου! Έγινε, κάτσε, έχει τα δικά του τώρα αυτός, περίμενε, έχει την κόλο σου. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Σταύρη, ήθελα να ρωτήσω, διάβασα σήμερα σε ένα site Sport Online ότι πουλήθηκε ο Άκμον 3,3. Είναι... Πρώτα απ' όλα που το βρήκες αυτό το site, δεύτερον το γράφουν όλοι ότι 1,3. 3,3. Α, ναι, εκεί κάπου. Ναι. Α, εκεί, ωραία. Και δεύτερον, ο Γερμανός τον έχει σχεδόν έτοιμο γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος. Τον αντικαταστάτη του. Προφανώς και μιλάει ο ΠΑΟΚ με τρεις περιπτώσεις. Όποια κάτσει θα πάρουμε. Πάντως θα πάρουμε. Δεν γίνεται να πάμε χωρίς αδερφό σε παιχνίδια play-off Champions League. Καλημέρα σας, ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Τσάου, τσάου.
Καλημέρα, πνιγό, καλημέρα. Οπα, τι. Ναι, καλημέρα. Α, καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Mm. Εγώ είμαι εγώ. Έλα. Από Αθήνα, από Αθήνα είμαι εγώ. Ναι, Αθήνα είναι μεγάλη, αδερφέ. Πες από πού είσαι από Αθήνα. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει το Αθήνα. Γλυφάδα. Γλυφάδα. Εκεί που πέσαν τα σούτια με το light. Τι έγινε. Γλυφάδα, Βάρκιζα, εκεί δεν ήτανε. Κάτι καρεκλίες, κάτι ιστορίες. Ναι, γιατί είναι. Δικό μας πεδίο light, Δεδροπόταμος. Σταυρούπολη, Δεδροπόταμο. Ναι, να τα λέμε κι αυτά. Αυτό που έγινε χθες. Ναι. Στο Island. Αυτό είναι στη Βάρκιζα. Εντάξει, δίπλα είστε, μωρέ τώρα. Ναι. Λοιπόν, μπράβο στην ομαδάρα μας. Έτσι. Συγχαρητήρια. Πολύ περήφανοι είμαστε όλοι για αυτό που έγινε. Πολύ καλή εμφάνιση. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε την εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου. Είδαμε το πρώτο και νομίζαμε ότι στο δεύτερο θα είναι κατηφόρα. Αλλά πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω μια φορά απειληθήκαμε με το αυτού, με του αριστερό μπακ αυτό το shoot ουσιαστικά. Ναι. Και ελέγχαμε το παιχνίδι νομίζω πλήρως. Τώρα αυτό που γίνεται ας πούμε με τον Άκμο, μακάρι να μην στοιχήσει, γιατί βλέπουμε ότι ο Σιντέρσκι, δεν ξέρω, είναι σε πολύ κακό φεγγάρι. Σε πολύ κακό πασίλινο είναι, ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, και ο Άκμο ήταν έτσι, αλλά. Ο Άκμο με μία-δύο ενέργειες μέσα στο παιχνίδι θα σε κάνει. Ο άλλος είναι ούτε κοντρόλ. Θα του έρθει η φάση, θα το κάνει. Ο Άκμο στο πρώτο μήχρονο ήταν κακός, στο δεύτερο μήχρονο ήταν πολύ καλός. Έχουν ένα κακό και οι δύο ότι πέφτουν πολύ. Δεν ξέρω, γλιστράνε τα παπούτσια τους, δεν ξέρω, πέφτουν. Θέλω ζυγοστάθμιση. Εκεί που πάει να βγει ο Σφιντέρσκι, καλά ο Σφιντέρσκι θέλει πολύ ενδυνάμωση, δεν ξέρω, δεν μπορεί ούτε να τζαρτζάρει. Όχι ρε, δεν θέλει, καθόλου μυαλό θέλει. Του βγάζει ο Κατουρί τώρα εκείνη την παλιά τώρα και δεν την παίρνεις μπροστά, είναι δυνατόν. Νομίζω ότι είχε τα μέτρα να τα τρέξει, ρε Σταύρο. Να σου πω κάτι, αν κάνεις το κοντρόλ σωστά και μπεις μπροστά από τον στόπερ, στη χειρότερη για σένα θα πάρεις κόκκινη. Κατάλαβες τι σου λέω. Δεν σου λέω να τρέξεις παράλληλα, σου λέω να κάνεις το κοντρόλ και να μπεις μπροστά του. Ναι. Να σου πω λίγο, Σταύρο, μήπως επειδή έτσι όπως τον είδα, μήπως ήρθε η ώρα του μικρού του άλλου. Καλά, εγώ από το καλοκαίρι λέω ότι προτιμώ τον Κούτσια από τον Σβιτέσκι. Να δοκιμαστεί εκεί, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να δοκιμαστεί. Ο Κούτσιας έχει νοοτροπία τέτοια που πέντε ενέργειες δεν θα τις κάνει μες στο παιχνίδι. Και άμα του έρθει θα τη βάλει. Σαν τον Τζόλι είναι σε αυτό το θέμα. Κρύο αίμα. Μακάρι. Και το τελευταίο αυτό φεύγει, άκουγα καλή επιτυχία στο παιδί. Ίσως θα μπορούσαν να πούνε εφόσον δεν βρεθεί κάποιος. Όπως και αν θα γίνει και με τον Γιαννούλη, να μένει για τα δύο τα μάτια. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει έτοιμος αντικαταστάτης, γνωρίζεις περίπου τα χαρακτηριστικά, γνωρίζεις πέρα. Ο Τσόλακ που ξέρω ότι είναι με στη λίστα, είναι ένα βαρύ φορ, με πολλά γκολ πέσει, έχει καλή ηλικία. Ο Κύπριος. Ο Πιερός, δεν υπάρχει αυτός. Δεν υπάρχει, ο ίδιος το διέψευσε χθες. Μάλιστα. Εντάξει. Ας ευχηθούμε ότι αυτός που θα έρθει θα είναι έτοιμο πόλεμος και θα μπορέσει να παίξει κατευθείαν και να κάνει τη διαφορά. Τώρα, για να μην είμαι και ξυπνάδες, το ότι μπορεί να συμβεί μέσα σε μία μέρα, δηλαδή ο ίδιος μέρα διέψευσε χθες και σήμερα να ξεδιέψευσε. Ωραία, αλλά δεν μου αρέσει ο Πιέρος, επειδή εγώ τον έχω δει. Εντάξει, καλός παίχτης είναι, φίλε, δεν είναι με την μπάλα τόσο πολύ όσο με την στο χώρο. Αλλά εκτελεστικά είναι καλός, γρήγορος είναι, καλό κορμί έχει. Εγώ θέλω και λίγο καλύτερο με την μπάλα. Επειδή ο ΠΑΟΚ χρειάζεται νομίζω. Θέλουμε πριν να πάει στην ταχύτητα το ποδόσφαιρο. Μακάρι να αυτός που θα είναι γρήγορος και να είναι και τεχνίτης. Έτσι να έχει το ένα εναντίον ενός. Ο Τσόλακ είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό που λες. Απλά είναι τα παστελόνι και είναι σκληρός, είναι δυνατός. Ο Τσόλακ. Ναι. Μάλιστα. Μακάρι, δεν ξέρω. Αυτός που θα έρθει στα παστελόνι και. Τι να πω. Okay. Έγινε. Λοιπόν, για τον επαναπατρισμό του ΑΚΜΟΝ που ήθελε και ο ίδιος να επιστρέψει, μας πληροφορεί εδώ ο φίλος μας ο Ντάνιελ. Ότι το να πηγαίνεις στο Middlesbrough και να λες θέλω να επαναπατριστώ και ο προορισμός να είναι το Middlesbrough είναι σαν να πηγαίνεις λέει στην Πτολεμαϊδα της Αγγλίας. Ηρακλής Πτολεμαϊδας ήταν η ομάδα. Είχαμε παίξει με τον Πτολεμαϊδα. Ορθαϊκός ρε. Εμείς είχαμε παίξει ομάδα που έχει τη λέξη Πτολεμαϊδα μέσα. Ήταν ο Ηρακλής Πτολεμαϊδας. Ναι, αλλά η ομάδα της Πτολεμαϊδας είναι ο Ορθαϊκός. Θυμάμαι και ποιος έβαλε τον γκολ και δείσαμε τότε είχα πάει. Ο Γιώργος ο Καρδέλης. Καλημέρα, μας το κλείσε, καλημέρα. Ναι, με ακούτε. Βεβαίως. Ναι. Γεια σας. Εγώ είμαι από το... Γεια σας, παιδιά. Συγχαρητήρια στην Παοκάρα καταρχήν. Μεγάλος αθλός. Ακόμα όμως δεν τέλειωσε τίποτα, έτσι. Εννοείται. Πρέπει.
πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο, με το ίδιο πάθος. Η προσέγγιση της ομάδας και στα δύο παιχνίδια ήταν άψογη, εντάξει. Σοβαρότητα. Με την Μπεσίκτας που κινδυνεύαμε με κορώνες και να βγει ο Κολοκοτρώνης από μέσα από όλους, δεν ξεφτυλιστήκαμε, το πήγαμε καλά. Με την Μπενφίκα χαμηλούς τόνους, γιατί ξέραμε ότι είναι καλύτερη ποιοτικά από εμάς και το πήγαμε όπως έπρεπε. Μια χαρά τα προσεγγίζει η ομάδα τα παιχνίδια. Φαίνεται, η στρατηγική δουλεύει. Και επειδή είμαι και στο εξωτερικό, τα βλέπω κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, όλοι τον κράξαμε τον προπονητή. Αλλά έχω μια ερώτηση που πρέπει να οριμάσουμε όλοι δηλαδή στο μυαλό, ειδικά άμα παίξουμε Champions League. Η στρατηγική του ΠΑΟΚ ήταν να κρατήσει τον προπονητή, έτσι. Ασχέτως αν ο προπονητής είναι καλός ή όχι, αυτή η στρατηγική όμως ήταν σωστή. Ακόμα και αν δεν μας έβγαινε ο προπονητής ή στο μέλλον δεν μας βγει ο κάθε προπονητής, πρέπει να λέμε μπράβο που η στρατηγική μας είναι η ίδια. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε τον προπονητή σαν τα πουκάμισα όπως κάνανε στα παλιά χρόνια. Έχεις απόλυτο δίκιο στο κομμάτι της στρατηγικής. Καμία στρατηγική δεν εγγυάται επιτυχία. Εντάξει, αυτό που σκέφτεσαι όταν επιλέγεται μια στρατηγική από ένα κλαμπ είναι ότι όταν βάλεις τα δεδομένα στη ζυγαριά, αυτή η απόφαση που πάρθηκε γέρνει προς αυτή η λογική. Ωραία. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν έγινε αυτή η απόφαση που πήρε ο ΠΑΟΚ προς τη λογική. Και σε πρώτη φάση τον δικαιώνει εμφατικά, εντάξει. Εμφατικά. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Η ερώτηση είναι αν δεν τον δικαιώνει, πάλι η στρατηγική θα ήταν όμως σωστή. Ναι, δηλαδή αυτό σου είπα ακριβώς. Ότι τα δεδομένα... Είναι λογική. Ναι, γιατί ξέρεις ποιες είναι οι παράμετροι. Ένα, δεν είχε χρόνο να πάει σε άλλον. Δύο, ωραία, είχε έναν χρόνο να ετοιμάσει πιο δικό του γκρουπ σε σχέση με πέρσι. Τρία, είχε εντοπίσει τις αδυναμίες του και ενίσχυσε το team έτσι ώστε για να μην εμφανιστούν αυτές ξανά. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ δούλεψε πάνω σε αυτήν τη στρατηγική του. Δεν τα άφησε έτσι. Έτσι ακριβώς. Ναι, και εγώ αυτό να πω μπράβο και στην ομάδα, μπράβο και στους ανθρώπους πίσω από την ομάδα που είδανε μακροπρόθεσμα, κρατήσαν τον προπονητή και έχουν τα αποτελέσματα που τους αξίζουν και αυτούς ένα πράγμα, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Γιατί πολλές φορές εμείς βλέπουμε και λέμε εντάξει δεν κάνει. Και δεν έκανε ας πούμε, πέρυσι δεν έκανε. Αλλά υπήρχαν χίλιοι δυο λόγοι που δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται στην ομάδα. Και κανείς δεν ξέρει ακριβώς για ποιο λόγο δεν τραβάει η ομάδα. Χθες ήταν μια τελείως διαφορετική, ένα διαφορετικό σύνολο βασικά. Ένα unit όλοι μαζί. Και αυτό είναι που μας αρέσει το πάθος, μας αρέσει να βλέπουμε την ομάδα συμπαγές. Ακουστήκατε, να είστε καλά. Γεια σας. Ακουστήκατε στον πληθυντικό. Ακούστηκε κι αυτό. Καλημέρα στην τελευταία γραμμούλα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε, Αντώνης από Κύπρο. Γεια σου, Αντώνη. Από πού Κύπρο? Ναι. Από Λευκοσία. Από Λευκοσία. Με είστε. Πρωτοβουσιά. Ναι, αλλά είμαι από Τούμπα, έτσι. Έχει από τη Τούμπα της Λευκοσίας. Ναι, μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Ναι. Για εντάξει, και είναι ένα θρέμα του Μπιώτης είμαι. Πολύ το χαρήκαμε και εδώ κάτω. Έγινε χαμός χθες. Είχαμε έτσι χρόνια να ζήσουμε έτσι ευρωπαϊκές στιγμές, να νιώσουμε έτσι πραγματικά πολύ όμορφα. Και σαν σήμερα, θυμάστε που είχαμε κερδίσει και την Μπαρτσελόνα το 1975, 1-0. 16 Σεπτεμβρίου ήταν τότε. Νομίζω χθες, ναι, άκουσα ένα στατιστικό, δεν ξέρω αν ίσχυε, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει ποτέ στην Ευρώπη 15 του Σεπτέμβρη, όταν όσα μάτς έχει δώσει. Στο γενέθλιο του πατέρα μου, ναι. Ναι. Ισχύει. Προφανώς όλα συνδυόνται με τον Γκόλκα. Το γενέθλιο του πατέρα μου, τι να κάνουμε. Κοιτάξτε, είμαστε αισιόδοξοι και για το μέλλον, πιστεύω. Η Κράσνονταρ δεν είναι κανένα μεγαθύριο. Θα πρέπει να τη δούμε με πολύ προσοχή για μένα. Να μην την υποτιμήσουμε. Και φαίνεται ότι η ψυχολογία της ομάδας είναι σε αυτό το σημείο. Δηλαδή ότι τον κάθε αντίπαλο το σέβεται, έχει ένα στόχο, ένα πρόγραμμα, μια στρατηγική και την εφαρμόζει σε κάθε παιχνίδι. Και αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που το βλέπω έτσι, έστω σε αυτά τα δύο παιχνίδια με τους Τούρκους και χθες. Δεν ξέρω, πάντως έχουμε ξεπουπουλιάσει όλους τους αέτους της Ευρώπης, δεν ξέρω. Η Κράσνονταρ τι σήμα έχει? Τέτοιο, γαλοπούλα.
Καπνιστή τέτοιο. Κάτσε, το δούμε τώρα. Καλή εύλογη. Α, τι έχει, ένα τάβρο έχει. Και κάτι κλαρίνα. Μήπως βλέπεις κανένα τρόλ από άλλη ομάδα που τους γλεντάει. Μπες και δες, γράψε, γκράζοντα. Βουβουζέλες, κάτι τέτοιο, σαν ζουρνάδες είναι, ρε, βάλε δες. Κάτι ναι, είναι, ναι. Πάντως... έχει ένα τάβρο και ένα πέταλο, ναι. Έχει γούστο, γιατί και τους αετούς της Τουρκίας και τους αετούς της Πορτογαλίας τους κανονίσαν. Ναι. Οπότε... σαν σήμα μπειραρίας είναι περισσότερο, παρά για ομάδα. Ναι, ναι. Από ό,τι μου είπαν αυτός που έχει την Κράζοντα, δεν ξέρει τι έχει. Έχει 7.000 σούπερ μάρκετ. Ή μήπως είναι αυτό το σούπερ μάρκετ που έχετε Ελλάδα. Κάτσε να κάνουμε ένα πολλαπλασιασμό. Τα χιλιάδες σούπερ μάρκετ. Ας πούμε ότι καθαρίζει 300 ευρώ από το καθένα κάθε μέρα. Τι τσιγά. Το πολύ. Τι έχει μπακάλικο. Αυτό σου λέω, εγώ το βάζω πολύ χαμηλά. Ωραία μόσχα εδώ, να πεις το βαρδάρι. 7.000. Ναι. 200 πενοκάματο έχει. Τσιγάρες. Με αυτό το ποταπό νούμερο που έχω πει, εντάξει. Απλά επειδή έχει ρούβια εκεί, το 300 είναι φαντάζομαι ένα χιλιάρικο εδώ. Κάτι τέτοιο. Ανοίγει ένα σούπερ μάρκετ ρωσικό στην Ελλάδα, μια αλυσίδα. Μήπως είναι τίποτα η δικιά του, για ψάξτε τον. Έχουμε εισχώρηση εδώ. Μάλλον το δικό μας θα είναι. Ναι. Αν είναι η ρωσική αλυσίδα. Εντάξει. Σταύρο, για τον Πιέρο είπες ότι έκανε δήλωση και ο ίδιος ότι δεν, ότι δεν προχωράει καμία, καμία. Μα δεν προχωράει, ρε. Δεν έχει κάνει πρόταση ο ΠΑΟΚ, ποτέ είπε. Δεν ξέρω, πάντως εδώ ακούγεται πολύ. Η γυναίκα του εντωμεταξύ είναι εδώ, επειδή προτίμησε να είναι κοντά στους δικούς της τώρα που είναι έγκυος. Και αυτός σίγουρα θα θέλει να είναι κοντά της όσο θα κοντεύει ο καιρός. Ναι, αλλά... οπότε δεν θα τον χαλούσε μια πρόταση. Ναι, εννοείται, κανένα μας δεν θα χαλούσε. Σου λέω τι είπε ο ίδιος. Δεν ξέρω τώρα τι παίζει. Πάντως εδώ ακούγεται λίγο πάντως έτσι παρασκηνιακά. Παρασκηνιακά γράφτηκε, γι' αυτό ακούγεται. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο παίκτης έχει ανήκει σε ομάδα. Θα μου πεις και ο Τσόλακ ανήκει σε ομάδα. Πώς το λένε. Το ίδιο το διέψευσε. Και τι να πω τώρα. Αν κάτι άλλαξε από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα δεν το ξέρω. Δηλαδή είχα άλλες δουλειές. Δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ. Αλλά δεν νομίζω. Τι να σου πω τώρα. Όχι, όχι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι επειδή το θέμα με τον Τσούμπα ήταν ήδη κλεισμένο, ο Γερμανός σίγουρα είχε περιπτώσεις. Δεν μιλούσαμε και πριν κλείσει του Τσούμπα. Ναι. Δηλαδή. Εντάξει, να δούμε. Γιατί χθες που τον είδα και τον Πολωνό, λίγο ήταν έξω από τα νερά του. Μπορεί να είναι και θέμα ψυχολογίας, πάντως δεν πείθει. Αυτό εμένα λίγο με χάλασε. Ενώ όλοι οι υπέλοιποι παίχτες, δηλαδή που παίξανε και οι 13, να το πω έτσι, παίξανε πραγματικά με πολύ ψυχή. Ήταν ο μόνος που ήταν λίγο παραφωνία, ειδικά εκεί με την παλιά που του έβγαλε ο Κατουρί που μπέρδεψε τα πόδια του, ας το πούμε. Λες, ρε παιδί μου, αμάν. Εντάξει, δεν έχει παίξει όμως, δεν έχει παιχνίδια ο Σβιντερεσκι. Εδώ και καιρό, ρε, τώρα εντάξει, ας. Εντάξει, περιμένετε, περιμένετε. Εδώ και καιρό δεν είναι. Καλά, εντάξει, τρίτη... έτσι κι αλλιώς, ναι. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Νομίζω ότι αν μπούμε και στους ομίλους και υπάρχουν και πολλά παιχνίδια και πρωτάθλημα και κύπελο, όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες τους και όλοι θα έχουν. Ας το πούμε την ευκαιρία που θέλουν. Μέχρι και ο Ζαμπά, το πούμε, που κι αυτός θέλει να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, θα το βλέπε το χθεσινό μας και θα έλεγε «Εγώ που είμαι, εγώ που είμαι». Έτσι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Να είστε καλά, παιδιά, καλή δύναμη. Λοιπόν, θα κάνουμε το διαλυματάκι μας. Σεργέη Γκαλίτσκι, ο ιδιοκτήτης της Κράσνοντα. Προστάθηκε ο Αντεμπαγιό στον Άρη, αλλά δεν προχωράει. Ποιος Αντεμπαγιό? Γνωστός. Αλήθεια. Στα 36 του λέει ότι είναι ο Ντεμπαγιόλ, μπορεί να είναι και λίγο 40. Και την όμορφη όμως δεν προχώρησαν την περίπτωση, αφού Θόδωρος Καρυπίδης και Άγγελος Χαριστέας συμφώνησαν ότι δεν ταιριάζει στο προφίλ που θέλουν να δημιουργήσουν με παίκτες φιλόδοξους και με κίνητρο και όχι κορεσμένους. Πού αγωνιζότανε? Στην Τουρκία. Μέχρι. Α, όχι, στην Παραγουάη ήταν πέρσι. Α, εντάξει. Μικρός ήταν παιχτάρα. Καλά, ρε, εννοείται, εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά ναι, 36 από την άλλη είναι μεγάλος. Για δώσε. Μαζί μας η Αναδομό. Η Αναδομό. Κορυφαία κατασκευαστική, ανακαινήσεις υψηλών περιγραφών, πιστή στα χρονοδιαγράμματα. Εσείς ποιο θα βάλετε σπίτι σας για να ετοιμαστείτε για το χειμώνα που μπορεί να είστε και πολλές ώρες μέσα σε αυτό. Ποιον θα βάλετε για να φτιάξετε την καθημερινότητά σας, την Αναδομό εννοείται.
adomopavlanakinesi.gr και 2-3-11-2-41-508. Αυτό δεν ταιριάζει στο πάω και ξέρω ψωμί. Άκου, άκου, άκου. Βάλε το πάω και ξέρω ψωμί. Πρέπει να το κάνω. Όλοι πόντι μαζί, πάω και ξέρω ψωμί. Πάω πόντι μαζί, πάω και ξέρω ψωμί. Και πάνω τώρα. Και θα γίνει τώρα η σκασιά. All the pondi has to get the park and the drive. Έτσι. Τα σούπερ μάρκετ του Προέδρου της Κράζονταρ είναι τα Magnit, έτσι λέγονται. Αυτά που ανοίγουν στην Ελλάδα είναι τα Mer. Δεν θα είναι εδώ, δεν θα είναι δάκτυλος δηλαδή Κράζονταρ εδώ. Όχι, δεν το δικό μας είπα. Από Σιβηρία λέει το ρεπορτάζ. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας το κλείσε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Έλα. Έλα παιδιά, καλημέρα. Καλώς τον. Πεκταράδες. Σταύρο, κατευθείαν στα θέματα. Συνεπείς αυτά που λέμε, την πήραμε την ομάδα το χεράκι και την οδηγούμε δύο βήματα πριν τους ομίλους. Σου είχα πει πριν από την Μπεσίκτα, εντάξει πιο δύσκολη για τότε κλήρωση, είχαμε κάτι αούστερες, είχαμε τύχα, αντιραπίδια, πέσαμε με την Μπεσίκτα, αλλά αυτοί τότε βγήκαν τρίτη, δεν σου έλεγα τέταρτη, ξέρω εγώ, βγήκαν από σπόντα, δεν βγήκε η Τραμπζοσπόρ, δεν βγήκε έτσι, δεν είναι, πολύ αισιοδοξία. Την καθαρίζουμε την Μπεσίκτα, έρχεται την Μπεσίκτα. Πάλι δύσκολη, τι σου έλεγα, Σταύρε, στις 3-4 φορές που έβγαινα έτσι αυτά, θα το παίξουν το μάτσα, παιδιά, δεν σου έλεγα. Καλά, υπάρχει παιχνίδι και... που δεν έχει παίξει ο ΠΑΟΚ. Ναι, και μόλις τη Δευτέρα βγαίνανε, τη συζητούσα ποσοστά και έλεγε 70-30-80-20 και σου έλεγα θεωρητικά, Σταύρε, τη Δευτέρα μπορεί να είναι έτσι και όντως αποδείχτηκε ότι ήταν έτσι. Με 12 κόρτερ, πώς είχα τόσα κόρτερ και εμείς είχαμε δύο αυτά. Εντάξει, αποδείχθηκε ότι είχαμε υψηλότερο ρόστερ, μπάτζετ, αυτά, ξέρω, καλύτερη ομάδα, καλή, ναι, αλλά σου λέω θα το παίξω το μάτς και θα τους καθαρίσουμε, μάλλον, ναι, όπως και πρόβλεψα χθες 2-0. Και όντως κάπως έτσι έγινε, όπως και σου είχα κάνει μια ερώτηση, Σταύρε, γνωστή η πίεση του financial, όλα αυτά, ξέρω, ότι πιεζόμαστε, ότι έχουμε μπει μέσα με τα τσαρούχια, με όλες αυτές τις κινήσεις που γίνει. Με τα συμβόλαια αυτά τα μεγάλα και σου λέω γιατί τόση πρεμούρα να πουληθεί ο Καντουρί για ένα εκατομμύριο, Γιαννούλης για τρία, αυτά ξέρω. Καντουρί, ειδικά έχω κάνει μανούλες, άστο. Ναι, δεν θυμάσαι πως το ερώτησα. Πρώτα απ' όλα αισθάνομαι και χαζός, ναι. Γιατί μιλάω για τον Καντουρί θετικά και έχω τον κάθε χαζό και με κράζει για τον Καντουρί. Εγώ σου είπα αυτοκρατορικός με την Μπεσίκτας και αυτά και ξέρω εγώ. Δεκάρι και σου λέω γιατί τόση βιασύνη. Ναι. Ο πιο σταθερός παίκτης του ΠΑΟΚ είναι. Αυτό ακριβώς. Γιατί τόση βιασύνη να πουληθεί ο Γιαννούλης για 4-5 χαρτιά και ξέρω εγώ τώρα με αυτά που έδειξε χθες είναι για 15-20, ξέρω εγώ. Δε, τέτοια πράγματα που έδειξε ο Τσιμίκας έπιασε 15, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Και όσον αφορά τώρα στο θέμα του Τσούμπα Σταύρε, πάλι θα δώσω πόντους στην ομάδα, αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ κάκιστο το deal. Δηλαδή όταν έχεις δώσει πριν 2 χρόνια θα μου πεις στην Αραβία να παίχνει 30 χρόνων. Το Μπρίγιο για 10 εκατομμύρια. Και τώρα να παίχνει εν δυνάμει ομίλων Champions League για 3 εκατομμύρια. Δηλαδή όλοι εκεί πιάστηκαν κακοί. Είναι τελευταία χρονιά. Δεν έχει να κάνει με το Ρέμπε. Δεν φταίει ο Ρέμπε που θέλει να ανανεώσει. Δεν ξέρω τώρα σε τι πιέσεις ήθελε να γυρίσει, ήθελε να κάνει. Για τα συμβόλαια που δεν ανανεώθηκαν. Σεβαστό αυτό που λες ο τελευταίος χρόνος. Δεν μπορεί να τον ανανεώσει. Γιατί ποιος δεν ανανεώνει, ρε, έγινε προσπάθεια. Δεν ανανεώνει. Δεν θέλει. Όχι. Δεν θέλει. Όχι. Τότε πάω πάσο, εντάξει. Οπότε, εσύ, έγινε προσπάθεια από το Ρέμπε σε λάθος timing χωρίς να φταίει ο Ρέμπε. Δηλαδή ο Τσούμπα έπρεπε να ανανεώσει πέρσι το Γενάρη. Ναι. Καταλάβεις. Ναι, να αυτό... βλέπαμε δηλαδή τόσο μπροστά, δηλαδή να τον όχι ανανεώσει τόσο μπροστά, αγόρι μου. 8 εκατοστάρικα να πάει στο 1-1 και. Όχι, με τη χρονιά που έκανε πέρσι δεν θα πήγαινε στο 1-1 και. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή εκεί δεν θέλαμε εμείς να τον ανανεώσουμε. Δεν τον ανανεώσαμε εμείς. Και τώρα ας πούμε στην προκειμένη φάση του Τσούμπα που είναι ξένος να πάει στο διάολο. Ήθελε να πάει Α2 δηλαδή. Αυτή ήταν η αυτή ήθελε ήταν να γυρίσει η Αγγλία, ναι. Αλλά... να πάει Α2 στη Μίτλε που εντάξει μπορεί να κάνει. Ναι, αγόρι μου στην Αγγλία έχει πιθανότητες να πάει να παίξει πια πρέμιερσιπ μετά. Σωστό, είναι δυνατή και η Α2 του εκεί πόσο τσάμπιος είναι αυτά. Αλλά θεωρώ ότι τώρα ήταν αστείο τώρα τα 3 εκατομμύρια για να δυνάμει. Έκανε 3 λάθη σημαντικά στις ανανεώσεις που είχαν να κάνουν με τα παιδιά που λήγανε το καλοκαίρι του 21 το συμβόλαιο. Ναι. Ωραία. Ναι. Πέλκας, Λιμνιός, Ακπομ. Οι δύο φεύγουν με 3 εκατομμύρια. Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Δεν είναι εντάξει, είναι λάθος, ρε. Δεν με το λες. Εκεί που δεν γουστάρεις. Εκεί που δεν γουστάρεις εσύ. Εντάξει. Εντάξει. Εκεί που γουστάρεις δεν είναι εντάξει. Όχι, ρε, εντάξει, ρε, παιδί. Δεν είχε τα γκολ. Η φιλοσοφία. Δεν ήταν ο ενώ ο Άκπομ τα μάτωσε. Ναι.
Αλλά μέχρι προχθές στον άκουμε όλοι γελούσαν, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, okay. Άκου λίγο για να καταλάβεις. Είναι η στρατηγική. Δεν αφήνεις παίκτη του που τελειώνει. Batman. Δεν γελούσαμε, γιατί μόνο η μαχητικότητα που έδειχνε αυτός ο παίκτης και μόνο τα προσόντα που είχε και Γεωργίου και αυτοί όταν τον πρωτοείδαν πριν δύο χρόνια, τι άλογο είναι αυτό και μην μου λες για τον Γεωργίου, βρε τον άμπαλο τώρα. Γενικά, ρε παιδί, για όλους μας. Δεν είπαμε την πρώτη χρονιά όταν έφυγε ο Πρίγιοβιτς. Εγώ σκέφτομαι την. Όταν ολοκληρώθηκε η χρονιά, υπήρχε ένα γενικότερο ανάθεμα. Άσχετο. Μην κοιτάτε τα πρόσωπα. Κοιτάτε τη στρατηγική. Και σε αυτό έχω απάντηση. Έβγαινα στο Τζατσαρό τον φίλο τον Κώστα, όταν όλοι βγαίναν και λέγανε να φύγει ο Περέιρα, ο Φερέιρα, πώς το λένε και ξέρω. Και λέω δεν είναι εχθρός μας ο Φερέιρα. Ό,τι και αν κάνει, ό,τι αναποδιές, ό,τι τρέλες, ξέρω εγώ, αλλαγή που είχε κάνει με τον Ολυμπιακό στο κήπο. Εχθρός μας είναι οι Αυγενάκηδες, οι Μητσοτάκηδες, οι Καραπαπάδες και αυτοί. Και να φύγει, να φέρει άλλον, πόσοι προπονητές φύγαν, ήρθαν, ξέρω εγώ. Αλλά αν το κρατήσουν, ας το στηρίξουμε όλοι. Αυτό είναι το θέμα. Και τώρα ο άνθρωπος πιστεύω ότι δείχνει. Και μακάρι να μας βάλει και στους ομίλους. Γιατί και τα δύο δύσκολα μάτς αυτά είναι. Δηλαδή προτρέχουμε όλοι και κάνουμε και κρίνουμε και κάνουμε και δείχνουμε. Okay. Και τώρα τι λένε όλοι. Καλώς ο τέτοιο της είναι καλά την ομάδα, τι ξέρω εγώ. Επαναλαμβάνω, Σταύρο, για να το κλείσω στο θέμα του Τσούμπα τώρα, δεν ξέρω, είναι κάπως παλαβό για τόσο μεγάλα πράγματα που κάνει η ομάδα. Αυτό λέω. Έγινε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα. Πρόντο. 0. Μας το έκλεισε. Καλημέρα. Ωπα. Χαμήλωσε. Παρέσει. Χαμήλωσε. 1-2. 1-2. Το προσκετήριο. Πέσε από τα χέρια. Ούρονο από μακριά. Δεν είναι δυνατό. Ο παλιατζής. Ο παλιατζής. Βγάζουμε από θυμένα. Όλα τα παλιά γοράζω. Όλα τα παλιά γοράζω. Θερμοσύφωνες. Καλοριφέρ. Σίδερα. Παπρίς. Επειδή δεν έχει έκο η κονσόλα, τουλάχιστον θα βγάλουμε τα αποθημένα μας με αυτό το τηλέφωνο. Καλημέρα, μας το κλείσε και εδώ. Καλημέρα. Βλέπω κύκλους. Βλέπω κύκλους. Βλέπω κύκλους. Αστέρια. Champions. Γίνεται σήμερα. Κάτι έγινε εδώ πέρα. Τώρα μας σταματήσανε και τα τέτοια μας. Μπράβο. Πάρτε λοιπόν και εσείς και να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην πολύ ωραία μας κονσολίτσα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, χωρίς echo, χωρίς delay, χωρίς τίποτα. Ο προηγούμενος πρέπει να ήταν ο ψηλός και πρέπει να τον πήρε ο ύπνος γι' αυτό. Ναι, και άφησε το echo. Ναι. Σταύρο, ήθελα να ρωτήσω. Διάβασα στο κακοσάλεση.gr. Το οποίο κακοσάλεση, ποια περιοχή είναι? Η Αυλώνα. Μπράβο ρε αγόρι μου, ξέρεις γεωγραφία. Λοιπόν, διάβασα ότι παίρνουμε Γερμανό φορ. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Πάντως αυτό το κακοσάλεση είναι πολύ έγκυρο. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Χθες πάντως βλέποντας το παιχνίδι, καλά, όλοι πήγανε καλά. Τώρα μην αρχίσουμε και λέμε. Και όλοι πουλούνται και ο Φερέιρα πουλιέται. Δεν μας ενδιαφέρει άμα έρθουν προτάσεις. Λίγο Σφιντέρσκι να κρατούσε την μπάλα, αυτό μας έλειψε. Ο Κρέσπο δεν τέριαζε σαν αριστερό μπακ. Σαν αριστερό. Σαν αριστερό, να παίξει θέση του Μιχαηλίδη. Γιατί δεν απόδωσε εκεί, δεν μας βγήκε αυτό. Το δεξί. Ναι. Αφού δεν έχουμε, τι να κάνουμε. Ναι, δεν έχουμε, είναι οριστικό αυτό. Δηλαδή από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε, ρε φίλε, να, δεν το βάζει. Τι να κάνουμε. Και χθες δήλωσε ότι μιλάει με ομάδα στη Βραζιλία. Α, εντάξει, οπότε έχει τελειώσει, ναι. Οπότε, κοίτα να δεις τώρα, μέχρι να τον δεις να υπογράφει αλλού δεν έχει τελειώσει, αλλά γενικά... Και υπάρχει κάποιος περιορισμός στις ημερομηνίες για το μάτι με την Κράσνονταρ για παίχτη? Νομίζω μέχρι την Παρασκευή είναι η λίστα. Με την Παρασκευή. Νομίζω έχεις και 24 ώρες πριν το παιχνίδι δικαίωμα να δηλώσεις. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά κάπως έτσι είναι συνήθως. Ξέρεις, πάντως έβλεπα τον αγώνα, το έβλεπα από το Open, ακούγονταν πρώτα τον γκολ από μένα και μετά από κάποια λεπτά, έχει ένα μαγαζί στη γωνία, πρέπει να ακούγανε εμένα γιατί το βλέπανε από Νόβα, ήταν συνδεμένο, το βλέπανε πιο αργά,
ακούγονταν τον γκολ, αφού μου ήρθε να τους κάνω πλάκα να φωνάξω μια επίθεση να αρχίσουν να ψάχνονται. Λοιπόν, και να, παίζουμε στοίχημα να χάσει η Κράσνονταρ. Δεν παίζουμε την ομάδα μας, εξακολουθούμε και το λέμε αυτό. Ακούστηκες. Και έγινε, χαιρετούμε, τσάω τσάω. Καλημέρα. Καλημέρα παιδιά. Καλώς το να. Θέλω μόνο μια ερώτηση να κάνω και να αναφέρω και δύο πράγματα. Του ΑΚΠΟΜ τα χρήματα, τα 3 εκατομμύρια που ακούγονται είναι για τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει ένα 40% ποσοστό μεταπόληση στην Αγγλία. Άμα κάνεις τα μαθηματικά είναι για, για όλο το πακέτο και το 40% το παίρνει άσυλο. Άρα στην ουσία όσα ξόδεψες για τον ΑΚΠΟΜ περίπου. Ναι, αλλά πήρες και τρεις τίτλους με ΑΚΠΟΜ. Ναι, ναι, σίγουρα. Και εγώ να σου πω, τον ήθελα τον ΑΚΠΟΜ και στα παιχνίδια με την Κράσνονταρ και μετά να φύγει. Και ο ΠΑΟΚ τον ήθελε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς νομίζω. Ναι. Θέλω να επισημάνω να ξέρουν και στην ΠΑΕ, γιατί με τα λιγμένα λίγο τους φοβάμαι, Πέλκας και Μιχαηλίδης, αν πάρουν κίτρινη δεν παίζουν στη ρεβάνς. Έχουν ήδη δύο κίτρινες. Το έψαξα. Πέλκας χθες έφαγε κίτρινη στο 30 δευτερόλεπτο. Ναι. Εντάξει, τους έσπασε το τζαμπουκά. Εντάξει, το έκανε αρχηγικά ο Δημητράκης. Αλλά στη Ρωσία να προσέξουμε, γιατί είναι απαραίτητοι και οι δύο για το δεύτερο παιχνίδι. Καλά, εννοείται. Και επίσης, αν πάνε όλα καλά και μπορέσουμε να κάνουμε την υπέρβαση να μπούμε στους ομίλους, τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Δεν είναι τα 20 συν που ακούγονται. Ο ΠΑΟΚ, εκτός από τα 15 τα εγγυημένα, έχει 8 ομάδες από κάτω τους στο δεκαετές ranking. 8 σίγουρες. Λειψία, Λοκομοτίβ, Μόσχα στο δεκαετές, έτσι, αυτό που μετράει. Είναι άλλα 10 εκατομμύρια σίγουρα. Πάς 25... με 0 βαθμούς, συν το λίγο market pool. Και αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, πας για 35 εγγυημένα με 0 βαθμούς, χωρίς να κάνεις νίκη. Είναι πολλά τα λεφτά και είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να γλιτώσει το βραχνά του financial fair play, να σβήσει τις δυο κακές, τρεις κακές χρονιές και να αλλάξει επίπεδο και παιχτικά και σε όλα τα επίπεδα. Μακάρι φίλε μου. Όλοι αυτό λοιπόν, περιμένουμε. Μακάρι να γίνει και να κρατήσουμε και λίγο τον κορμό. Δεν ξέρω με τον Γιαννούλη τι ακούγεται. Ακούγεται ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να το κρατήσει, αλλά θα πρέπει να το κάνει νέο συμβόλαιο. Φυσικά. Δεν είναι, είναι πιο αδικημένος. Νομίζω έχει 230.000 συμβόλαιο. Και στα χρήματα και στη ρήτρα. Mm-hmm. Φυσικά. Οκ, okay, μπρο. Να σε καλά. Έγινε. Μπρο. Χάι. Κάνω το παιχνίδι τώρα, ρε. Σίγουρα τον μπρο. Καλημέρα. Έλα, μπρο. Μπιτέδες αγοράζεις. Μπιτέδες. Δεν έχει το έκο τώρα, δεν έχει, ρε. Τι ωραία που ήταν. Ναι, ρε φίλε. Τι κοκομπλόκο ήταν αυτό, ρε. Δεν ξέρουμε. Βάλτε μια... Σε 24 τι παίχτηκε. Δηλαδή, μέχρι και ρυθμό έδινε για να χορέψεις. Άμα έχεις μουσικότητα μέσα σου, μπορείς να καταλαβαίνεις τα πάντα. Δοξάζω. Εγώ φοβόμουν να μην πήξει, τον κολλητό μου, πάλι καλά. Αυτός ο τελευταίος που μας έβαλε τον κόλ, μπήκε αλλαγή. Ναι. Κοίτα ο, ναι, γιατί, ο Ζέζους. Τώρα κάποιος μου είπε... Ναι. Άκου λίγο, επειδή ξέρω ότι είσαι παιδί της τακτικής. Ωραία, ο Ζέζους έκανε ένα κομβικό λάθος χθες. Μην γελάει ο άλλος, ρε παιδί. Πού να καταλάβω. Δεν γελάσα. Ποιος γελάσε. Έβαλε τους παίκτες. Πώς το λένε. Που δεν ήταν έτοιμοι. Δηλαδή, έβαλε τους Βραζιλιάνους που δεν έχουν παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δηλαδή, άφησε τον Ράφα Σίλβα έξω. Το μόνο μας πλεονέκτημα. Ναι. Πώς το λένε. Ουσιαστικά, δηλαδή, έπαιξε με παιδιά τα οποία κάποτε θα παίξουν. Δεν είναι θα δηλαδή παίξουν, η σιγουριά του Ράφα Σίλβα που έκανε, ξέρω εγώ, δύο γεμάτες σεζόν. Μόνο αυτό μου δίνει ελπίδες. Ναι. Αυτός ο Ταρά, τι παιχτάρα είναι, μπορεί να μας τον δώσει. Δεν μου λες, το δοκάρι πιστεύεις ο Ζίβκοβιτς το βγάζει, γιατί αν το παρατηρείς το χέρι του Ζίβκοβιτς ξεπερνάει. Ακουμπάει. Εγώ ξέρω, θα το βγάζει ένα μεχτυπού δοκάρι, δηλαδή στο χέρι του θα το βγάζει. Γίνει η μπάλα. Τι να πω, Κράσνονταρ, φίλε, πείσε μου λίγο τα αποτελέσματα. Χάσαμε 2-0 εκεί και 1-1 εδώ. 2-1-0. Δεν θυμάται κανείς τον γκολ του Μάξ το ήταν τέλος. Πολύ... Δεν το θυμάμαι, ναι. Και ήταν πολύ καλύτερη, είπες. Είχε ένα Σουηδό, σέντερμα καλό. Ο Κράνκφιτς, πώς το λέγανε, το διεθνή. Είχε ένα μπροστά που λεγόταν Άρη, ένα μουλάρι, δεν μπορούσαμε να το σταματήσουμε. Ναι, τρέσω. Είχε τον Καμπορέ, πεχτάρα στα χαφ.
Ναι. Τώρα δεν. Και τότε η Κράσνονταρ είχε βγει. Για σήμερα με τι ομάδε του ομιλού. Άσε μα τε ψηλέ, να σε θυμίσω, θα σε θυμίσω. Να πούμε, δεν θυμόμαστε. Τι... Που ζούμε, δεν θυμόμαστε. Να σου θυμίσω. Καλά, ρε. Θε να σε πάρω κανένα μέρα και να σε ρωτήσω την ώρα που τρώω 11 ώρα το βράδυ, αν είναι εξτρέμου ο Ζήκοβιτ. Μη με. Έτσι. Βάλατε το θερό τηλέφωνο. Και εσύ μου ζήτησα να μην γελάσω. Εγώ τι φταίω τώρα! Με τον γκολ κατάκι φταίω εγώ! Εγώ φταίω! Έγινε! Εσύ φταίω! Θα δικαιωθώ σαν νέος Φερέιρα! Έγινε, άντε φιλιά! Καλημέρα στην γραμμούλα! Χαίρετε! Καλώς το να! Τι κάνουμε? Καλά είμαστε! Καλά, αλλά έτσι όπως είσαι σαν διάκονος ακούγεσαι, τι έγινε? Όχι! Πρωτοσύγγελος! Πρωτοσύγγελος Κώστας στο μικρόφωνο! Πήραν υπόμοια απόψη για το αριστερό! Θέλουμε ξανά. Λίγο στο κλίμα από το έκο πριν. Έτσι. Μας λέγανε πριν 2 χρόνια περάστε την Μπενφίκα για να μπείτε ο Μίλους. Την περάσαμε, αλλά ακόμα χαίρι δεν είδαμε. Ναι. Έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο, ναι, όντως. Έχει κι άλλο και νομίζω είναι πιο ύπουλο από ό,τι ήταν το. Είναι διπλό πρώτα απ' όλα, ξέρετε το βασικά. Ναι, και να μην πάρουν λίγο τα μυαλά μας αέρα. Μα έχουμε σοβαρά παιδιά, δεν είναι μήνυμα σας. Δεν είναι από το θέμα. Την ομάδα το πιστεύω, αλλά χθες τα πανηγύρια και αυτά λίγο με... Οκ, δεκτό να το πανηγυρίσουμε μέχρι ένα σημείο, αλλά εντάξει, κάναμε κάτι το οποίο το έχουμε κάνει άλλες 3 φορές. Να περάσουμε στα τώρα στο παικτικό κομμάτι, πόσο είπες ότι έχουμε, πληρώνουμε το χρόνο το ΣΒΑΜ? 375.000. Και πληρώναμε το Μαουρίσιο 5 φορές πάνω. Ναι, γιατί είναι από πού τον αγόρασες, ρε φίλε. Όταν, όταν πας να πάρεις έναν παίκτη από το ρώσικο πρωτάθλημα που τα συμβόλαια είναι στο Θεό, δεν θα έρθει να παίξει με λίγα. Ο ΣΒΑΜ στην, Rapid πρέπει να έχει 180.000 συμβόλαιο. Και δεν μπορούσε να τα πληρώσει αυτά που δίνουμε εμείς, Όχι. Ναι. Το λέω γιατί φαινόταν, ας πούμε, η διαφορά της ταχύτητας, αλλά με την ποιότητά του, άμα δεις δηλαδή 2-3 φάσεις που κράτησε την μπάλα λίγο παραπάνω, δεν την έχασε. Και αυτό έχει να κάνει, όπως επίσης και οι αλλαγές που έκανε, κάτι διαγώνιες που έβγαζε το Γιαννούλη είτε το Τζόλι, κάνα 2 φορές τους έβγαλε προϋποθέσεις καλής επίθεσης, πράγμα τα οποία δεν τα είχαμε πριν. Όπως επίσης και ο Καντουρί, ο οποίος κάνει πολύ καλά μάτς. Να τον διαβάζουμε, να μην το ματιάξουμε, κάνει πολύ καλά μάτς. Ο πιο σταθερός παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Καντουρί. Νομίζω παίζει και ρόλο κιόλας και το βιογραφικό, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει. Και μακάρι να μην τραυματιστεί, γιατί κάπως έτσι χάνει τη φόρμα του αυτός. Αυτό, ναι, αυτό ακριβώς. Σαν οχτάρι δεν έχει τραυματιστεί ακόμα. Από την άλλη, ο Μιχαηλίδης πολύ δυνατός στον αέρα. Ναι, ψηλό παιδί. Και παλικάρι. Το λέω από την άποψη ότι, εντάξει, σε σχέση με τον Βαρέλα και με τον Ίγκασον, η Στερή απλώς έχει κερδίσει αρκετά επιθετικά φάου. Εντάξει, αυτό είναι, ξέρεις, και άμα θα στο δώσει διαιτητής, θα ζητάει έξυπνα. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλό στα αμυντικά στημένα. Και επειδή στα προηγούμενα παιχνίδια με την Μπενφίκα εκεί την πλήρωσε, χθες ανταποκρίθηκε άψογα. Λεπτομέρεια πάρα πολύ σημαντική στην οικονομία του αγώνα. Ναι, και γενικότερα τα κορμιά είναι ψηλά. Ναι, εννοείται, έχουν ψηλή ομάδα. Ναι. Δηλαδή έπαιζε πάω από Μπενφίκα χθες και δεν φαίνονταν να παίζουν άνδρες με παιδιά. Κατάλαβες. Ναι, κατανοητό. Τα κορμιά ήταν η ίδια. Ναι. Τι ήθελα να ρωτήσω. Τώρα, Κράσνονταρ, Τρίτη στις 10, αν διάβασα καλά. Ναι. Ναι. Κατανοητό. Θα πας Σταύρο. Εννοείται. Έχουν και καλό γήπεδο, πάρε κανένα μάτι για να... Όχι, σε καινούργιο θα παίξουμε, όχι εκεί που παίζαμε. Ναι, για αυτό που έγινε, ναι, για το Μουντιάλ. Ναι, ναι. Με κάτι οθόνες, κάτι, ναι, ναι, κάτι τέτοια περίεργα. Ναι, όχι, γιατί πήγαμε σε ένα παρακμιακό, είχαμε πάει την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι. Στο μακεδονικού του Κράσνονταρ. Ναι, ναι, ήταν σκοτάδι κιόλας, δηλαδή από όλο πως τη βγάλαμε. Ναι. Καλώς, παιδιά, καλή εκπομπή. Ένα, δύο, τρία, πάω. Καλή εκπομπή. Τελειώσαμε. Καλή εκπομπή την επόμενη. Την επόμενη. Καλό υπόλοιπο, ναι. 12 και 2. Τέλειωσε ο ΠΑΟΚ. Τι τέλειωσε ο ΠΑΟΚ? Τέλειωσε, ρε παιδί μου, σειρά παίρνει άλλο παιχνίδι για την πόλη. Κόλος. Κοβαλίγκα. Αύριο. Αύριο στις 9, νομίζω.
Θα κάτσουμε να δούμε Άρη αύριο. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Με τις ώρες γενικότερα δεν είμαστε ποτέ σίγουροι. Γενικά είμαστε μια εκπομπή με τις ώρες, δεν τα πάει καλά, είναι η αλήθεια. Είναι μια εκπομπή με τις ώρες της. Με τις ώρες, τις δικές της, τις αποκλειστικές. Η Αναδομό είναι μαζί μας στο 2311-241-508. Καλής. Και έχεις τη λύση για τα πάντα που αφορά το σπίτι, τον εργασιακό σου χώρο και οτιδήποτε. Ανακαινήσεις υψηλών προδιαγραφών με τους κορυφαίους του είδους. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στην Καλαμαριά, Αναδομό Παύλα Ανακαίνιση.gr. Πες ένα γεια αύριο. Γεια!